Ευχαριστώ τους φωτογράφους να βγουν εκτός αιθούσης. Αρχίζει λοιπόν η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής μας. Καταρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα και με τις σχετικές επιστολές που έχουν αποστείλει οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Από την κοινοβουλευτική ομάδα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής μας ενημερώνουν ότι το βουλευτή κύριο Παναγιώτη Διδονή θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Αναστάσιος Νικολαίδης. Και από την Νίκη τον κύριο Οικονομόπουλο Τάσο θα αναπληρώνει ο κύριος Βρετός Νικόλαος. Οι μάρτυρες που θα εξετάσουμε σήμερα είναι σε συνέχεια της προηγούμενης κατάθεσής του την Πέμπτη ο κύριος Μαουρίτσιο Καποτόρτο, διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train από το 2021 έως σήμερα, ο κύριος Βασίλειος Προφιλίδης εμπειρογνώμονας και ο κύριος Χρήστος Πυργίδης εμπειρογνώμονας. Ελπίζουμε το πρόγραμμα να πάει καλά. Επειδή έχουν ξεκινήσει τη μετάφραση, θα παρακαλέσω τους δύο μεταφραστές μας, τους δύο διερμηνείς μας, τον κύριο Βασίλειο Τριανταφύλου και την κυρία Λιλή Ντελουτσία, να δώσουν τη σχετική όρεξη. Παρακαλώ, η κυρία πρώτα, η κυρία Λιλή Ντελουτσία, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία, παρακαλώ πατήστε το μικρόφωνο σας, ημερομηνία και τόπος γέννησης και επαγγελματική ιδιότητα. Okay. Ντελουτσία Πασκουαλίνα είναι κανονικά το όνομά μου, του Νικόλα, 22 του 1958. Δηλώνω επικαλούμενη την τιμή και τη σύνδεσή μου ότι θα μεταφράσω με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα υποθούν κατά τη συζήτηση, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτα. Δηλώνω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τριανταφύλου, παρακαλώ, όνομα τεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης και επαγγελματική ιδιότητα. Τριανταφύλου Βασίλειος του Γεωργίου και της Εκατερίνης Όλγας, γεννηθεί στην 26η Μαρτίου 1953 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, διερμηνέα συνεδρίων. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα μεταφράσω με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα υποθούν κατά τη συζήτηση, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Δηλώνω. Ευχαριστώ πολύ. Ο μάρτης ισχύει ο όρκος τον οποίο έχει δώσει την Πέμπτη. Θα ήθελα επίσης να σας ανακοινώσω τα εξής. Μετά από σχετική επιστολή μας προς τον κύριο Καποτόρτο, στην οποία του ζητήσαμε να μας καταθέσει τα έγγραφα που αιτήθηκαν πολλά μέλη της Επιτροπής μας κατά τη διάρκεια της μαρτυρικής του κατάθεσης, χθες το βράδυ λάβαμε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από εκείνον, το οποίο σήμερα θα σας προωθήσουμε με αρκετά συνημμένα αρχεία. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών θα φωτοτυπηθούν και θα σας διανεμηθούν σε λίγο. Μόνο όμως τους εισηγητές, ο όγκος είναι μεγάλος προφανώς, για να χρησιμοποιηθούν από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Σχετικά επίσης με την ορθή επανάληψη των πρακτικών της από 18η πρώτου 2024 συνεδρίασής μας, οφείλεται, όπως και μας ενημέρωσε η σχετική διεύθυνση στενογραφικής και πρακτικών, σε τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά την ενοποίηση των δεκάλεπτων κειμένων. Αυτό για την ορθή επανάληψη που σας έχει αποσταλεί. Τώρα, έχουμε μία σειρά συναδέλφων που θέλουν να ρωτήσουν. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτούς που βρίσκονται εντός αιθούσης και όσοι πλέον θα προσέλθουν θα τους δώσουμε το λόγο. Το λόγο έχει ο κύριος Αυλονίτης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Καποτόρτο. Είπατε με έμφαση κατά τη διάρκεια της εξέτασής σας ως μάρτυρας ότι πρώτο μέλημα της εταιρείας σας, πρώτο μέλημα της εταιρείας της οποίας προείσταστε, είναι η ασφάλεια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου πείτε ποιο είναι το τμήμα, ποια είναι τα όρια που εσείς ασκείτε αυτή την υποχρέωσή σας για την ασφάλεια. Είναι μόνο στις αμαξοστοιχίες ή συνεργάζεστε και με άλλους φορείς, εμπροκειμένου τον ΟΣΕ, ο οποίος διαχειρίζεται τις γραμμές? Παραδείγματος χάρη, για να γίνω πιο σαφής, ελέγχετε, έχετε ομάδα, έχετε τεχνικούς οι οποίοι ερευνούν εάν το δίκτυο πάνω στο οποίο εσείς έχετε τους σειρμούς σας
Είναι κατάλληλο να κυκλοφορούν σειρμοί? Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, συνεργασία? Και προσδιορίστε τα πλαίσια αυτής της συνεργασίας. Le disposizioni di legge relative all'esercizio ferroviario sono molto chiare. Οι ενισχύει διατάξεις του νόμου περί χρήσεως των σιδηροδρομικών αμαξοστοιχειών είναι σαφείς. Il gestore dell'infrastruttura, cioè OSE, si deve occupare della manutenzione e della gestione della circolazione ferroviaria. Ο διαχειριστής της υποδομής, είτε ο OSE, έχει την υποχρέωση να συντηρεί την υποδομή, καθώς επίσης και να έχει την ευθύνη για την κυκλοφορία των αμαξοστοιχειών. Nonché della supervisione della gestione della formazione di tutto il personale ferroviario dedicato alla circolazione ferroviaria che ha impatti sulla sicurezza. Επίσης ευθύνεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και έχει την υψηλή εποπτεία σε ό,τι αφορά την κατάρτιση όλου του προσωπικού το οποίο εμπλέκεται κατά κάποιο τρόπο σε θέματα ασφαλείας. Questo è molto chiaro e è altrettanto chiaro che l'impresa ferroviaria che si deve occupare di gestire il proprio personale ferroviario dedicato al servizio, vale a dire i macchinisti e i capitreno, cioè il personale che sta a bordo del treno. Είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την εταιρεία που έχει τη χρήση των σιδηροδρόμων, δηλαδή την Hellenic Train, ασχολείται και έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του προσωπικού που εμπλέκεται και ασχολείται με τις αμαξοστοιχίες, είτε μηχανοδηγοί, καθώς επίσης και προϊστάμενοι αμαξοστοιχιών. Nonché di manutenere il materiale ferroviario, cioè i treni, che sono di proprietà dello Stato greco, gestiti come responsabile della gestione dell'asset dalla società Gaia OSE. Καθώς επίσης η σιδηροδρομική εταιρεία, ή η Hellenic Train, έχει την ευθύνη για τη συντήρηση των τρένων, των αμαξοστοιχειών, που είναι ιδιοκτησίας του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου, και αυτό γίνεται μέσω της εταιρείας Gaia OSE. Quindi l'impresa ferroviaria Hellenic Train è interessata dal rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza ferroviaria emanate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria OSE. Εν ολίγης, η σιδηροδρομική εταιρεία, ή η Hellenic Train, καλείται να τηρεί πιστά όλες εκείνες τις διατάξεις που άπτονται τις ασφάλειες και οι οποίες εκδίδει μάλλον ο ιδιοκτήτης της υποδομής, ο ΟΣΕ. È chiaro che per la regolazione interna della società l'azienda poi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ha emanato delle procedure che servono internamente alla società Hellenic Train per tenere sotto controllo tutte le attività che devono essere svolte. Είναι προφανές ότι η διεύθυνση της εταιρείας, της Hellenic Train, καλείται σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την τήρηση των νόμων και των νομικών διατάξεων να εκδώσει εσωτερικά όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες άπτονται της ασφάλειας. In particolare posso fare una precisazione riguardo per esempio alla necessità di imporre una limitazione di velocità per un problema infrastrutturale. Είναι σκόπιμο στο παρόν σημείο να κάνω μια διευκρίνηση η οποία άπτεται του ορίου ταχύτητας το οποίο πρέπει να τηρείται στο δίκτυο και το οποίο έχει σχέση με την υποδομή. Questa limitazione viene disposta dal gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria la deve rispettare. Πρόκειται για μια διάταξη, επαναλαμβάνω, αφορά στο όριο ταχύτητος, διάταξη η οποία εκδίδει ο ιδιοκτήτης της υποδομής, είτε ο ΟΣΕ, και η σιδηροδρομική εταιρεία, η Hellenic Train, καλείται να τηρήσει. Στην εταιρεία της οποίας είναι διευθύνων σύμβουλος, μάλλον η εταιρεία της οποίας είναι διευθύνων σύμβουλος,
έχει δικαίωμα και υποχρέωση ταυτόχρονα να ελέγχει αν ο ΟΣΕ στο επίπεδο των συρμών, στο επίπεδο της σηματοδότησης, στο επίπεδο του προσωπικού που στελεχώνει τους σταθμούς, έχει το δικαίωμα να ελέγξει αν αυτές οι διατάξεις εφαρμόζονται από τον ΟΣΕ στις ράγες πάνω στους διαδρόμους? La nostra azienda segnala a OSE o alla RAS, all'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria Greca, se ci sono delle difformità rispetto ai regolamenti della circolazione ferroviaria. Η σιδηροδρομική εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει και τον ιδιοκτήτη της υποδομής των ΟΣΕ και την ανεξάρτητη αρχή ασφάλειας στην ελληνική επικράτεια εάν υπάρχει απόκληση ή μη τήρηση των διατάξεων που άπτονται της ασφαλείας. Δεν ρώτησε αυτό. Λέω αν έχει εκ του νόμου τη δυνατότητα να ελέγχει, να διαπιστώνει, να προσδιορίζει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, το κομμάτι της ασφάλειας που διαχειρίζεται ΟΣΕ, όπως το προσωπικό ας πούμε, πάνω στους σταθμούς. Έχει τέτοια δυνατότητα, τέτοιο δικαίωμα? Δηλαδή αν πληροφορηθεί ότι σε όλους τους σταθμούς είναι ανίκανοι άνθρωποι ως σταθμάρχες ή έχουν προβλήματα υγείας, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τις προϋποθέσεις, αν τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τους σταθμάρχες όπως εμπροκειμένο? L'impresa ferroviaria si occupa di gestire la propria impresa ferroviaria. È chiaro che se si rende conto che c'è qualcosa in violazione di un regolamento ferroviario lo segnala, come ha sempre fatto. Είναι σαφές ότι η σιδηροδρομική εταιρεία, η Hellenic Train, καλείται βάσει του νόμου να τηρήσει όλες τις διατάξεις. Αν πέσει κάτι στην αντίληψή της, και αναφέρομαι σε παραβιάσεις, μη τήρηση κάποιων διατάξεων νομικών κτλ., τότε το καταγγέλει. Ωραία. Ας πάμε λοιπόν την ημέρα κατά την οποία εκάηκε το σύστημα τηλεδιοίκησης στην περιοχή της Λάρισας. Την αμέσως μεθεπόμενη μέρα λαμβάνει στο γραφείο του ένα έγγραφο το οποίο του γνωστοποιούσε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα και ότι υπήρξαν ζημίες στις εγκαταστάσεις της σηματοδότησης. Διαβάζω από το χαρτί το οποίο έλαβε. Δεν προκλήθησαν ζημίες στη γραμμή και δεν σημειώθηκαν καθυστερήσεις αμαξοστοιχειών. Η ερώτηση. Διαπιστώνει λοιπόν και εγγράφος ως Διευθύνων Σύμβουλος ότι έχει καταστραφεί το σύστημα τηλεδιοίκησης και συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια δηλαδή της πυρκαγιάς και μετά την πυρκαγιά χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε χρονικό κενό, αποδεικνύεται ότι οι αμαξοστοιχίες συνεχίζουν να περνάνε σε αυτές τις γραμμές. Η ερώτηση. Αναζήτησε από τη ΡΑΣ η εταιρεία του και αυτός προσωπικά εάν έχει χορηγηθεί οποιοδήποτε έγγραφο να συνεχίσει η εταιρεία του τα δρομολόγια στην περιοχή των Τεμπών και αν διέκοψε ποτέ μετά τη γνώση του γεγονότος αυτού, αν διέκοψε έστω και μια στιγμή η εταιρεία του να περνάνε αμαξοστοιχίες από το σημείο στο οποίο έγινε μετά από καιρό και το έγκλημα των Τεμπών. Premetto che nel 2019 io non ero l'amministratore delegato della società, quindi non ho assolutamente contezza di quali tipo di comunicazioni siano state fatte. Posso dire οφείλω να διευκρινίσω στο επί του παρόντος ότι το 2019 δεν ήμουν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, άρα δεν έχω γνώση σαφή για το εύρος των κοινοποίησεων που αντιλάγησαν και τις οποίες αναφέρατε. Το 2019 δεν ήτανε? No.
το 2019, μιλάμε για το σύστημα τηλεδιοίκησης, το οποίο καταστράφηκε τον Ιούλιο του έτους αυτού. Ήταν διευθύνων σύμβουλος. No, non ero amministratore delegato, sono diventato amministratore delegato a settembre del 2021, due anni dopo. Όχι, την εποχή εκείνη δεν ήμουν διευθύνων σύμβουλος. Ανέλαβα τον 9ο τον Σεπτέμβριο του έτους 2021. Το 2021. Ναι. Παρακαλώ, κλείστε το. Αντιλαμβάνομαι, επειδή... Είχα κάποιες ερωτήσεις, εν πάση περιπτώσει, εξ αντικειμένου δεν μπορώ να τις κάνω. Καταχρηστικά από εμένα, παρακαλώ. Θα πω λοιπόν θα κλείσω με το τελευταίο ερώτημα. Έστω και αν είναι υποθετικό, γιατί ακριβώς στο ίδιο πόστο εσείς συνεχίζετε να ήσασταν με τις ίδιες συνθήκες. Το σύστημα τηλεδιοίκησης που καταστράφηκε σε αυτό το σταθμό ενεργοποίησε αντανακλαστικά στην εταιρεία σας και την εποχή που ήσταν εσείς, έτσι ώστε να αξιώσετε να επισκευαστεί το σύστημα τηλεδιοίκησης αυτό που είχε καεί πριν αναλάβετε εσείς τον Ιούλιο του 19. Τι κάνατε εσείς και αν ήσασταν τότε διευθύνων σύμβουλος, τι θα απαιτούσατε, τι θα αξιώνατε για να περνάνε οι αξιοστοιχείες σας από το σημείο εκείνο που η τηλεδιοίκηση είχε καταστραφεί. La gestione dei sistemi di circolazione è responsabilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria e quando si verifica un guasto... Επαναλαμβάνω ότι η διαχείριση σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των σιδηροδρόμων είναι αρμοδιότητος του ΟΣΕ, του ιδιοκτήτη της υποδομής. Οποτεδήποτε ήθελε διαπιστωθεί βλάβη... Il gestore dell'infrastruttura mette in atto delle azioni conseguenti che consistono nella riparazione e nella gestione della circolazione anche in assenza eventualmente di un sistema guasto. Quindi al tempo, quello che posso presumere pur non essendo presente, vengo incontro alla domanda che lei onorevole mi ha fatto, presumo che Osea abbia messo in atto tutte le azioni mitigative del caso. Ο ΟΣΕ λοιπόν, επί του προκειμένου, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος της υποδομής και έχει την ευθύνη για την κυκλοφορία των σειρμών, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των σειρμών και την κυκλοφορία των σειρμών, παρεμβαίνει και ελέγχει με τις διατάξεις του σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη, όπως επί του προκειμένου μιλάμε για το καταστραφικό σύστημα. Άρα προφανώς τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Βουλευτή, τελειώνω. Σας διακόπτω. Μπορώ να εικάσω ότι και ο διαχειριστής της υποδομής, ο ΟΣΕ, στην προκειμένη περίπτωση θα είχε δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και διατάξεις για την διευθέτηση του ζητήματος. Δηλαδή είναι ζήτημα διατάξεων ή ζήτημα προσπάθειας της εταιρείας σας να διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις για να περνάνε από αυτό το σημείο οι αμαξοστοιχείες είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση της εταιρείας να διαπιστώσει αν ασφαλώς θα περάσουν οι αμαξοστοιχείες. Συγκεκριμένη την απάντηση παρακαλώ, γιατί διερευνούμε ένα πολύ μεγάλο τραγικό γεγονός. Και δεν απαντάτε η οποιαδήποτε αιτία με διατάξεις νόμου. L'obbligo dell'impresa ferroviaria di rispettare i regolamenti secondo quanto viene ordinato dal gestore dell'infrastruttura. Quindi questo è quello che fa l'impresa ferroviaria. Non si occupa della circolazione, della gestione della circolazione ferroviaria. È un obbligo di OSE questo. Nice. Se ό,τι αφορά λοιπόν την υποχρέωση της σιδηροδρομικής εταιρείας ή της Hellenic Train, είναι η τήρηση όλων των διατάξεων και οδηγιών οι οποίες εκπορεύονται από τον ΟΣΕ. Επαναλαμβάνω ότι η σιδηροδρομική εταιρεία δεν έχει την ευθύνη για την κυκλοφορία των αμαξοστοιχείων. Μάλιστα. Οπότε αν κάνει ένα λάθος ο ΟΣΕ, οι 57 πάνε χαμένοι, έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βλαχάκος από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Buongiorno, signor Capoporto. Parlo anch'io italiano, però le domande le faccio in greco. Sono io. Καλημέρα σας, κύριε Καποτόρτο. Ομιλώ και εγώ την ιταλική, αλλά τα ερωτήματα που θα απευθύνω θα είναι στην ελληνική. Το 2019 αναθεωρήθηκε ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Εκεί καταργήθηκε ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας, παρουσία του οποίου ήταν ακόμα ένα μέτρο ασφάλειας. Εσείς, μετά το δυστύχημα, παύλα έγκλημα των Τεμπών, τι ενέργειες κάνατε προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερο ακόμα ασφάλεια, δεδομένων των στοιχείων ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση? Ho precisato la volta scorsa che la figura del capo treno, così come è stata illustrata, è stata abolita fin dal 2004, non dal 2019. Il 2019 è stata fatta una modifica al regolamento della circolazione ferroviaria e in base a questa modifica è stato fatto un gruppo di lavoro. Questa è una mia conoscenza dalle informazioni che ho raccolto, seppure io non ero presente, un gruppo di lavoro congiunto tra il Ministero e i sindacati per definire la revisione del regolamento della circolazione ferroviaria. Οφείλω να διευκρινίσω ότι η κατάργηση του συγκεκριμένου προφίλ του επαγγελματικού, αναφέρομαι στον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας, έγινε το 2004 και όχι το 2019. Εξ όσων γνωρίζω, πρόκειται για πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση μου, σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των σιδηροδρόμων, των αμαξοστοιχιών, συγκροτήθηκε μια κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και συνδικαλιστικών οργάνων, η οποία και ασχολήθηκε με το θέμα. È opportuno evidenziare che questa azione è stata un'azione importante, conseguente alla revisione della normativa europea per la licenza dei macchinisti e la definizione delle regole per il personale a bordo del treno. Είναι άκρος ενδιαφέρον και σημαντικό να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη δράση, πράξη, παρέμβαση έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των συγκεκριμένων διατάξεων, είτε αφορά στην αδειοδότηση των μηχανοδηγών, είτε αφορά σε όλο το επιβαίνον στις αμαξοστοιχίες προσωπικό και την αντίστοιχη αδειοδότησή τους. Nello specifico, quindi, le competenze del capotreno di allora sono passate interamente al personale presente a bordo del treno, seppure non si chiama più capotreno nella parte dei passeggeri, ed è stato imposto di mettere sempre due macchinisti alla guida dei convogli, come è avvenuto anche per l'Intercity nella notte dell'incidente e per il treno merci. Διευκρινίζω λοιπόν ότι όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι δηλαδή την κατάργηση του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας, αφορούσαν στο συγκεκριμένο άτομο, μεταβιβάστηκαν σε όλο το επιβαίνον στις αμαξοστοιχίες προσωπικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και αναφέρω την υποχρεωτική παρουσία δύο μηχανοδηγών επί της αμαξοστοιχίας, όπως ήταν και τη συγκεκριμένη νύχτα του δυστυχήματος με το συγκεκριμένο τρένο τύπου Intercity. Da parte della società, considerando la situazione che è stata vissuta anche all'interno dell'azienda da tutto il personale ferroviario, non solo i macchinisti capitreno che hanno subito le gravissime perdite dei nostri colleghi come sappiamo, ma per tutto il personale della società, è stato comunque attivato un piano di supporto psicologico e di training per tutto il personale e rafforzata la presenza dei tutor a bordo dei treni per la verifica del corretto comportamento dei macchinisti e dei capitreno nel corso delle loro attività. Ripeto che abbiamo 12 tutor per il personale di macchina e 7 tutor per il personale di bordo che si occupano proprio della vigilanza del corretto comportamento del personale a bordo treno.
Αναφέρομαι στο γεγονός, το πώς δηλαδή βίωσε όλο το προσωπικό της σιδηροδρομικής εταιρείας το συγκεκριμένο συμβάν, και μηχανοδηγοί και προϊστάμενοι αμαξοστοιχειών, όλο το προσωπικό, και από τη στιγμή εκείνη ενεργοποιήθηκε ένα σχέδιο ψυχολογικής υποστήριξης και μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατάρτιση, στην οποία εμπλέκονται οι tutor, δηλαδή οι σύμβουλοι υποστηρικτές. Αναφέρω ότι υπάρχουν 12 tutor που ασχολούνται με τους μηχανοδηγούς και 7 tutor οι οποίοι ασχολούνται με όλο το επιβαίνω προσωπικό επί των αμαξοστοιχειών. Grazie. Ευχαριστώ τον κύριο Βλαχάκο και εγώ με τη σειρά μου. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κόκαλης και μετά η κυρία Κομνηνάκα. Κύριε Κόκαλη, ναι. Θα σας δώσω 5 συν 5. Ναι, 10. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, πείτε μου λίγο σας παρακαλώ, ναι, ποια ακριβώς εικόνα είχατε για την ασφάλεια στο δίκτυο που δραστηριοποιούνταν οι εταιρείες σας. Συγκεκριμένα ερωτώ, τι ακριβώς λειτουργούσε από νέα ή παλαιότερα μηχανολογικά ή προηγμένα ή αυτοματοποιημένα συστήματα και πόσο αυτά απήχαν από το ευρωπαϊκό πρότυπο διαλειτουργικότητας που με βάση το ευρωπαϊκό στάνταρα ασφαλείας είναι το ETCS και το GSMR σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Βεβαίως. Τι ακριβώς λειτουργούσε από νέα ή παλαιότερα μηχανολογικά προηγμένα ή αυτοματοποιημένα συστήματα και πόσο αυτά απήχαν από το ευρωπαϊκό πρότυπο διαλειτουργικότητας που με βάση το ευρωπαϊκό στάνταρ ασφαλείας είναι το ETCS και το GSMR. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2016/797 και 2016/798. Και για περισσότερη βοήθειά του θέλω να το επισημάνω ότι είναι δεδομένο σύμφωνα με τις πραγματογνωμοσύνες ότι το GSMR συνέδεε μόνο τους σταθμούς και όχι τις αμαξοστοιχίες. Το ETCS είχε απενεργοποιηθεί ήδη από το 2019 στις μηχανές για να πηγαίνουν αντίθετα στα κόκκινα. Η τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε από το 2019 στη Λάρισα. Ο πίνακας τοπικού χειρισμού ναι μεν υπήρχε, αλλά δυστυχώς έβλεπε έως 1700 μέτρα. Πάντα σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη. Τα Οσάνο τα γνωρίζατε? Allora, a bordo i treni sono di proprietà pubblica, sono di proprietà dello Stato, noleggiati da Hellenic Train, dalla società Gaiosè. Quindi Gaiosè è la società che agisce come keeper, secondo la normativa europea, come proprietario. Διευκρινίζω ότι όλα τα τρένα είναι ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους. Η σιδηροδρομική εταιρεία, είτε η Hellenic Train, νοικιάζει τα τρένα από την ΓΕΟΣΕ, την εταιρεία, η οποία λειτουργεί, χρησιμοποιώ τον όρο τον κοινοτικό, ως keeper, ως κάτοχος ιδιοκτήτρια. Άλλο ρώτησα, εάν γνώριζε ως Hellenic Train τις τραγικές αυτές ελλείψεις οι οποίες αναδεικνύονται με το πόρισμα Γεραπετρίτη. Επικεφαλαιωτικά, τηλεδιοίκηση, έλλειψη GSMR, έλλειψη ETCS, πίνακας τοπικού χειρισμού πολύ μικρής εμβέλειας. Εάν τα γνώριζε.
Allora, come ho spiegato, io sono amministratore delegato dal 2021, da quando sono arrivato, quindi ho seguito tutta la gestione da parte dell'azienda del personale a bordo dei treni. Quindi quando c'è una stazione da dove un treno può partire e viene licenziato per andare ad un'altra stazione, questo fa parte del regolamento ferroviario, cioè viene dato l'ordine al macchinista di partenza e i macchinisti, in questo caso a bordo del treno, si recano alla stazione successiva. Quindi la mancanza dei sistemi ETCS, GSMR, come lei ha evidenziato, c'erano parzialmente delle installazioni a bordo dei treni, ma non funzionanti, perché non funzionavano i sistemi di bordo e neppure quelli di terra. Διευκρινίζω και εξηγώ ότι από την εποχή που ανέλαβα καθήκοντα διευθύνων του Συμβούλου στην σιδηροδρομική εταιρεία, δηλαδή στην Hellenic Train, το έτος 2021 ενημερώθηκα και παρακολούθησα όλα όσα άπτονται της διαχείρισης. Σε ό,τι αφορά τώρα το προσωπικό που επιβαίνει των αμαξοστοιχειών, υπάρχει και το προσωπικό το επίγειο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σταθμός από όπου κάποια αμαξοστοιχεία θα ξεκινήσει, αφού λάβει προφανώς την εντολή από τον σταθμάρχη του συγκεκριμένου σταθμού για να μεταβεί σε έναν δεύτερο συγκεκριμένο σταθμό. Αναφέρομαι στους δύο μηχανοδηγούς που επιβαίνουν των αμαξοστοιχειών. Σε ό,τι αφορά τώρα την έλλειψη των δύο συστημάτων στα οποία αναφερθήκατε, δηλαδή το ETCS και το GSMR, καθώς επίσης και τον πίνακα βραχαίων αποστάσεων, ήταν εγκατεστημένα επί των αμαξοστοιχειών, αλλά μη λειτουργικά σε ό,τι αφορά την σύνδεση των συστημάτων. Εφόσον δεν ήταν λειτουργικά, γιατί λάβατε πιστοποιητικό ασφάλειας και λειτουργίας? Με αυτά τα δεδομένα, εάν δεν ήταν λειτουργικά, θα παίρνατε το πιστοποιητικό ασφαλείας και άδεια λειτουργίας στην Ιταλία? Certo, il servizio ferroviario viene svolto da due macchinisti proprio perché c'è la mancanza delle TCS, del collegamento terra-treno, del sistema ETCS, in questo caso quello della Grecia, che sarà implementato da Gaiosè sui treni di proprietà pubblica e l'ETCS di livello 1. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά αυτό που με ρωτάτε, οι δύο μηχανοδηγοί, ελλείψη λειτουργικότητας των συστημάτων, τηρούσαν όλες τις διατάξεις που έπρεπε να τηρούν και οι οποίες βεβαίως σε δεύτερη φάση από την ΓΕΟΣΕ, όταν θα εγκατασταθεί, όταν θα λειτουργήσει πλήρως το σύστημα η CTS, θα συνδέει την αμαξοστοιχεία με τους επίγειους σταθμούς. Άλλο ρώτησα. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο μάρτυρας παραδέχτηκε ότι τα συστήματα ασφαλείας δεν ήταν λειτουργικά, πώς εξηγεί το γεγονός ότι έλαβε πιστοποιητικό ασφάλειας και άδεια λειτουργίας? Perché il personale dell'impresa ferroviaria svolge le attività di trasporto ferroviario secondo i regolamenti vigenti in Grecia. Απαντώ στο ερώτημά σας, διότι το προσωπικό της σιδηροδρομικής εταιρείας, της Hellenic Train, ασκεί τα καθήκοντά του με βάση τις αδειοδοτήσεις που ισχύουν στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι η αδειοδότηση δεν ήταν σύνομη? Certo. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως τι? Νόμιμη. Βεβαίως, σύνομη, νόμιμη. Νόμιμη. Πώς εξηγείτε ότι ήταν νόμιμη και δεν ήταν λειτουργικά τα συστήματα ασφαλείας? Se mi permette, onorevole, vorrei allora spiegare quali sono le modalità per la circolazione ferroviaria. Ci metterò 2-3 minuti, se è d'accordo. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Βουλευτά, θα ήθελα να αναφερθώ στους κανονισμούς που άπτονται της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχειών, τους ισχύοντες. Δεν θα μου πάρει περισσότερο από 2 λεπτά, αν μου επιτρέπετε.
στο τέλος της εξέτασης, αφού τελειώσω τις ερωτήσεις και με την άδεια του Προέδρου, μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει ο μάρτυρας. Δεν θα μου υποδείξετε όμως πώς θα κάνω τη δουλειά μου. Ερώτηση τέταρτη. 7 Μαρτίου του 2023 δηλώσατε ότι τα τρένα κινούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του συστήματος που χρησιμοποιείται στους σιδηροδρόμους που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης και μετά από πιστοποίηση από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου. Εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, απεδείχθη ότι δεν υπήρχαν κριτήρια, δεν υπήρχαν εθνικοί κανόνες ασφαλείας, δεν υπήρχε ούτε GSMR όπως εσείς είπατε, δεν υπήρχε ούτε ETCS όπως εσείς είπατε. Τι εννοείτε με αυτή τη δήλωσή σας? La circolazione ferroviaria viene disposta dal gestore dell'infrastruttura secondo norme e regolamenti. Quindi l'impresa ferroviaria ha pienamente eseguito le norme e i regolamenti e il sistema di comunicazione a bordo dei treni, certificato dal gestore dell'infrastruttura, è il VHF. Per poter far funzionare il GSMR devono seguire alcune importanti disposizioni: l'installazione completa a bordo dei treni da parte della società Gaiosè, la verifica da parte della RAS di questo funzionamento, vale a dire l'omologazione di questo di questa apparecchiatura a bordo dei treni, e l'emanazione da parte del gestore dell'infrastruttura di una norma regolamentare che indichi come devono essere utilizzati questi sistemi e se devono essere utilizzati in sostituzione o in contemporanea al VHF, che è il sistema certificato di gestione della comunicazione tra terra e bordo, cioè tra capostazione e macchinisti in Grecia. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κυκλοφορία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, την ευθύνη έχει ο ιδιοκτήτης της υποδομής ή τη ΟΣΕ, ο οποίος και εκδίδει τις απαραίτητες διατάξεις και κανονισμούς. Η σιδηροδρομική εταιρεία ή η Hellenic Train τηρεί στο 100% αυτές τις διατάξεις, και σε ό,τι αφορά την επικοινωνία αναφέρομαι στο σύστημα VHF το οποίο χρησιμοποιείται. Ελείψη λοιπόν του συστήματος GSMR, το οποίο όταν εγκατασταθεί από πλευράς της ΓΕΟΣΕ και με την αδειοδότηση της ανεξάρτητης αρχής της RAS, την έγκρισή της δηλαδή, ο ΟΣΕ θα εκδώσει τον κατάλληλο κανονισμό και διατάξεις για το πώς θα χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό. Και εξηγούμε, θα χρησιμοποιείται ως αντικατάστατο, ως υποκατάστατο του VHF ή ομού και από κοινού με το VHF. Αυτό για να υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ σειρμών και προσωπικού σταθμών. Άλλες δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, επειδή δύο ερωτήσεις, θα είμαι σύντομος. Δύο ερωτήσεις. Κύριε Μάρτης, ταυτόχρονα, το Νοέμβριο του 2019 υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κ. Καραμαλή και της διοίκησης της Τρενοσέ, το μέτοχο της μητρικής εταιρείας και του Ιταλού πρέσβη. Σε αυτό το μνημόνιο προβλέπονταν ότι οι άμεσες επενδύσεις από την ιταλική πλευρά θα ήταν από 645 έως 810 εκατομμύρια ευρώ. Βασική προϋπόθεση ήταν το ελληνικό δημόσιο να κάνει τα κάτωθη, να ολοκληρώσει τη σηματοδότηση στον άξονα Πειραιάς Αθήνα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, να θέσει σε λειτουργία το ETCS στον άξονα Πειραιά Αθήνα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Όλα αυτά όμως εξαφανίστηκαν με τη σύμβαση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Και ETCS όλα. Εσείς για ποιο λόγο δεχτήκατε ως εταιρεία να επαναχωρήσετε σε ζητήματα ασφάλειας των μεταφορών?
ενώ είχε συμφωνηθεί αρχικά τον Νοέμβριο του 19, είχαν συμφωνηθεί να εγκατασταθούν όλα τα συστήματα ασφαλείας, εν τούτης το 22 απουσίαζαν από αυτό που ψηφίστηκε εδώ στη Βουλή. Εσείς γιατί επαναχωρήσατε σε αυτό το θέμα ασφάλειας? Και η δεύτερη ερώτηση είναι, η διαφήμιση που είχε η εταιρεία σας, γιατί ήταν παραπλανητική? Σας το ρωτάω ευθέως. Γιατί παρουσίαζε ένα υπερσύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκησης που δεν ανταποκρίνονταν στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά ανταποκρίνονταν σε τρένα τα οποία είναι σε σειρμού στην Ιταλία? Γιατί ήταν παραπλανητική? Εγώ καλή παρακαλώ και το μικρόφωνο σας κλείστε. Ευχαριστώ. Ho spiegato nella volta scorsa che il memorandum è stato siglato nel 2019 e comprendeva una visione generale degli investimenti relativi ai benefici per tutto il sistema ferroviario greco. Successivamente al memorandum c'è stata una negoziazione che è durata 3 anni per la definizione del contratto di servizio, e all'interno di questo contratto di servizio sono stati definiti come accordo tra il Ministero dei Trasporti e la società Hellenic Train investimenti per oltre 163 milioni di euro. Preciso inoltre che oltre a questi 163 milioni di euro ci sono altri investimenti che sono al di fuori del contratto che l'azienda sta comunque portando avanti. Finora l'azienda ha già investito oltre 160 milioni di euro, incluse anche attività per la sicurezza dei propri lavoratori. Abbiamo acquistato 5 nuovi treni completamente rinnovati ETR 470, è stato rinnovato l'impianto di Salonicco, sono stati fatti investimenti per i nuovi sistemi di assistenza ai passeggeri con la nuova piattaforma commerciale che entrerà in servizio nel mese di marzo 2023. E tutte queste attività sono state fatte completamente a carico della società Hellenic Train. Per quanto riguarda il video che lei ha citato, onorevole, non è un video pubblicitario, ma ho spiegato l'altra volta che si tratta di un video per una circolazione interna, e in quel video ci sono immagini relative all'ETR 470, che è quello che circola, non ci sono immagini di altri treni, e siccome è un video di gruppo, è un video delle ferrovie dello Stato italiane, c'è un'immagine finale all'interno di questo video, che ripeto non è un video pubblicitario ma è un video per la circolazione interna, in cui si vede la gestione di un sistema come viene fatto in Italia. Non è mai stato detto che quello è il sistema della Grecia. Θα ήθελα, κύριε Βουλευτά, να εξηγήσω ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο, το MOU, υπεγράφει το 2019 και προέβλεπε την διαχείριση και την υλοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων. Οι διαπραγματεύσεις, διευκρινίζω επί του παρόντος, διήρκεσαν επί τριετία. Μεταξύ λοιπόν Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και Σιδηροδρομικής Εταιρείας, οφείλω να διευκρινίσω ότι υλοποιήθηκαν 163 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων, έγιναν άλλου είδους επενδύσεις, επί παραδείγματι αφορούσαν σε δράσεις ασφαλείας, απόκτηση εξαγορά 5 τρένων τύπου ETR 470, ανανέωση και αναδιάρθρωση όλου του σταθμού της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και ένα σύστημα υποστήριξης των επιβατών, το οποίο υλοποιήθηκε το Μάρτιο του 2023. Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο βίντεο το οποίο αναφέρατε, κύριε Βουλευτά, και διευκρινίζω με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται για διαφημιστικό βίντεο, αλλά για ένα βίντεο ενδοεταιρικό εσωτερικής διακίνησης, στο οποίο εμφανίζονται τρένα τύπου ETR 470, παρόμοια με αυτά τα οποία κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα, του ομίλου της FSE, του Ιταλικού δηλαδή, της Ιταλικής Μητρικής Εταιρείας, και η τελευταία εικόνα η οποία εμφανίζεται στο δίκτυο, στο συγκεκριμένο ενδοεταιρικό βίντεο, είναι μια εικόνα η οποία αναπαριστά αποτυπώνει τον τρόπο διαχείρισης ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα, όχι στην Ιταλία, επαναλαμβάνω. Κύριε Πρόεδρε, μισό. Κύριε Μαρτύρα, από τη στιγμή που είναι ενδοεταιρικό, εγώ ως πολίτης πώς το είδα? Καταγράφετε το σχόλιο. Πώς το έβλεπα, και χιλιάδες πολίτες. Δεν θα σας αφήσω άλλη ερώτηση, είσαι στη δεύτερη φορά που ρωτάτε. Είδατε ότι έχω δείξει άλλη μπορώ το δικαίωμά σας. Η κυρία Κομνηνάκα, παρακαλώ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή του, βέβαια, σε αυτό, γιατί πραγματικά.
Ισχύει, κύριε Μάρτυρα, το ερώτημα του κυρίου Κόκαλη, όπως σας το έθεσε πριν και σας το απευθύνει και η κυρία Κομνινάκα. Vuole sapere perché il signor Coccalis l'ha visto? E lo chiede a me? Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κόκαλη από τη στιγμή που το είδε, το παρακολούθησε το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί απευθύνει το ερώτημα σε μένα. Τέλος πάντων, δεν θέλει να απαντήσει. Non so perché l'ha visto, è un video di circolazione interna. Ναι, το θέμα είναι ότι το βίντεο εσωτερικής κατανάλωσης έχει διαδοθεί στην κοινωνία. Καλημέρα και από μένα. Να σας ρωτήσω και με βάση μια άλλη απάντηση που δώσατε σε προηγούμενη ερώτηση και πραγματικά εντυπωσίασε. Είπατε ότι τα τρένα είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και η σιδηροδρομική εταιρεία, η Hellenic Train, τα νοικιάζει. Τα νοικιάζει. Και μάλιστα αυτή τη δήλωση την κάνατε για να εξηγήσετε, αν θέλετε, ότι δεν έχετε ευθύνες σε σχέση με την ασφάλεια των τρένων. Εσείς ως εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία της κυκλοφορίας, μπορείτε να βεβαιώσετε ότι το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείτε είναι αξιόπιστο να κυκλοφορεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο με αυτά τα μέσα ασφαλείας που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, τα οποία κατά κοινή ομολογία είναι λιπέστατα. Εσείς όμως δεν έχετε ευθύνη όταν βάζετε ανθρώπους μέσα να τους μετακινήσετε, μπορείτε να βεβαιώσετε για την ασφάλεια αυτού του τροχαίου υλικού. Sì, certo, i treni circolano in sicurezza. Ho spiegato la funzione del keeper, del proprietario dei mezzi, perché l'installazione di un sistema di sicurezza a bordo dei treni deve essere ed è responsabilità del proprietario del mezzo. Ασφαλώς. Εξήγησα λοιπόν και λέω ότι τα τρένα κυκλοφορούν με ασφάλεια. Εξήγησα όμως και προηγουμένως ότι σε ό,τι αφορά τον κίπερ, τον ιδιοκτήτη δηλαδή, τα τρένα ανήκουν στην ΓΕΟΣΕ και ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τα συγκεκριμένα συστήματα επί των αμαξοστοιχειών. Βεβαίως θα δούμε και τις ευθύνες και δεν τις κρύβουμε τις ευθύνες του κράτους, αλλά πρέπει να δούμε και με τι συνθήκες παρέχεται την υπηρεσία. Για παράδειγμα, οι διάφοροι εκτροχιασμοί που έχουν καταγραφεί, εσείς ως εταιρεία έχετε εξετάσει σε ποιο βαθμό αφορούν το τροχαίο υλικό ή τη δική σας ευθύνη διαχείρισης? Λάβαμε τα διάφορα μητρώα συντήρησης των μηχανών μόλις τώρα, δεν έχω προλάβει να τα κοιτάξω. Βέβαια, κάνει εντύπωση ότι πρόκειται για απλά χαρτιά και όχι για, έστω για ένα ψηφιακό αρχείο παρακολούθησης της συντήρησης των μηχανών. Όμως, για παράδειγμα, όταν οι επισκευές του τροχαίου υλικού γίνονται όπως και εσείς σε προηγούμενη κατάθεση σας είπατε, με παλαιωμένο υλικό, δηλαδή με παλιά ανταλλακτικά και όχι με καινούρια, ή με λυπή εξοπλισμό, αυτό πώς μπορεί να εξασφαλίσει τις ποιοτικές επισκευές και συντηρήσεις, και άρα τελικά μήπως σχετίζονται όλα αυτά με τη σειρά εκτροχιασμών και βλαβών που παρουσιάζονται στα τρένα? Quando avviene un deragliamento, noi facciamo immediatamente una commissione di inchiesta interna. Οποτεδήποτε ήθελε επισυμβεί εκτροχιασμός, εμείς λειτουργούμε άμεσα μια εσωτερική επιτροπή ελέγχου, μια εσωτερική εξεταστική επιτροπή. E lo stesso fa il gestore dell'infrastruttura. Dopodiché i due presidenti delle commissioni, questo in qualunque sistema ferroviario, si interfacciano per approfondire le cause del deragliamento. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και από πλευράς ιδιοκτήτου της υποδομής ή του ΟΣΕ. Μετά το πέρας των εργασιών των δύο επιτροπών, των δύο εξεταστικών επιτροπών, οι δύο πρόεδροι συναντώνται, έρχονται σε επαφή για να αποφασίσουν τα περαιτέρω και είναι μια πρακτική η οποία τηρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. In molti casi abbiamo verificato che ci sono stati dei deragliamenti, anche piccoli svii, dovuti a problemi della situazione dell'infrastruttura ferroviaria. Στο πλαίσιο αυτών των εσωτερικών εξεταστικών επιτροπών έχουμε διαπιστώσει
ότι υπήρξαν όχι μόνο εκτροχιασμοί, αλλά και αποκλίσεις, δηλαδή κίνηση των σιδηροδρόμων εκτός σιδηροτροχιάς, και αυτά είναι γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί. Per quanto riguarda le attività di manutenzione interne, noi abbiamo circa 600 manutentori, 600 operai all'interno della ex Esti, la società di manutenzione che è stata inglobata nell'Eni 3 nel 2019, e tutte le attività di manutenzione seguono le procedure e le norme nazionali e internazionali della manutenzione ferroviaria e sono supervisionate dalla RAS. Οφείλω να διευκρινίσω επί του παρόντος ότι σε ό,τι αφορά την συντήρηση των τρένων, του τροχαίου υλικού, εργάζονται στο πλαίσιο αυτό 600 εργαζόμενοι της πρώην ΕΣΤ, της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Τροχαίου Υλικού, η οποία έχει εξαγοραστεί από την Hellenic Train, και ακολουθούνται διαδικασίες οι οποίες τηρούν πλήρως τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις, καθώς επίσης τυχάνουν τις άμεσης εποπτείας και έγκρισης από πλευράς ΡΑΣ, ανεξαρτήτου αρχής. Nei documenti che vi ho inviato c'è anche una reportistica riguardo ai pezzi di ricambio, perché era una delle osservazioni che era stata fatta la volta scorsa. Negli ultimi due anni abbiamo sostanzialmente quasi raddoppiato l'ammontare, che sono pari a quasi 6 milioni di euro all'anno, di acquisto di pezzi di ricambio per i rotabili di proprietà dello Stato greco. È chiaro che, come ho evidenziato la volta scorsa, l'affidabilità di un treno che ha 30 anni non può essere la stessa affidabilità in termini di guasto eventualmente in esercizio o di fermo del treno rispetto a un treno nuovo. E questo è il motivo per cui l'ETR 470 non si è mai fermato da quando è in circolazione e ha sempre svolto pienamente il suo servizio senza mai fare una richiesta di riserva. Noi utilizziamo questo termine nel gergo ferroviario quando un treno si ferma e non può più circolare. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει άφθονο αποδεικτικό υλικό, είτε είναι οι εκθέσεις οι οποίες κατετέθησαν και αφορούν στα ανταλλακτικά, και οφείλω να πω ότι την τελευταία διετία διπλασιάστηκε το ποσό το οποίο δαπανάται για την απόκτηση ανταλλακτικών, αναφέρομαι στο ποσό των 6 εκατομμυρίων δραχμών, και είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για την αξιοπιστία ενός τρένου το οποίο έχει ηλικία 30 ετών, αναφέρομαι σε βλάβη ή ακινητοποίηση του συγκεκριμένου τρένου, δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν μιλάμε για αξιοπιστία τρένων τα οποία είναι σύγχρονα, όπως είναι τα ETR 470, τα οποία ουδέποτε έχουν σταματήσει εν ώρα υπηρεσίας, ουδέποτε δηλαδή ακινητοποιήθηκαν, και χρησιμοποιούμε και έναν όρο στην αργό τη σιδηροδρομική, ουδέποτε απεσύρθησαν από την παρεχόμενη υπηρεσία τους. Δεν μου απαντήσατε βέβαια αν μετά από αυτές όλες τις εκθέσεις που κάνετε για τα διάφορα ατυχήματα, τους εκτροχιασμούς κλπ, σε τι βαθμό αυτά εκτιμάτε ότι οφείλονται σε ευθύνη της κατάστασης του τροχαίου υλικού και άρα και της δικής σας διαχείρισης επ' αυτού. Θα ήθελα, αν έχετε ένα μέγεθος, πόσες βλάβες, σοβαρές τώρα δεν λέω, παρουσιάζονται κάθε χρόνο στα τρένα. Και επίσης, επειδή αναφερθήκατε στο προσωπικό που δουλεύει στην ΕΣΤΗ, με βάση την εικόνα που έχουμε και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με δυσκολία καλύπτονται οι βάρδιες στα μηχανοστάσια, γιατί παρά τον αριθμό που παρουσιάζεται, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στους χώρους που συντηρούνται και επισκευάζονται τα τρένα. Αποτέλεσμα αυτού είναι όταν μια μηχανή, για παράδειγμα, μπαίνει το βράδυ για να επισκευαστεί και πρέπει να ξαναβγεί στην κυκλοφορία, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να επισκευάζουν τις πιο σοβαρές βλάβες, να κάνουν ό,τι προλαβαίνουν και να επαναφέρουν την μηχανή σε κυκλοφορία. Αυτά όλα θεωρείτε ότι βοηθούν πραγματικά στην ασφαλή κυκλοφορία των τρένων? La manutenzione viene fatta secondo gli standard che sono
stabiliti dalle fiche manutentive. Non ho notizia che ci siano carenze di quel tipo, anche perché, come ho spiegato la volta scorsa, noi finora abbiamo assunto 500 persone su una forza complessiva di 1300 persone, che è aumentata gradualmente dal momento in cui abbiamo acquisito la società. Noi siamo partiti con circa 500 lavoratori quando è stata acquisita la società Trenosè, al tempo si chiamava così, e adesso siamo oltre 1250 dipendenti, quindi c'è stata una graduale crescita e il numero del personale che è stato inserito e anche l'età, le competenze tecniche è stato via via migliorato nel corso del tempo. Quindi l'affermazione per cui c'è una forte carenza non trova rispondenza alla realtà. Noi abbiamo il personale che serve per la manutenzione, facciamo piani di formazione ogni anno, facciamo piani di assunzione e come ho spiegato prima, le scorte dei pezzi di ricambio vengono fornite anche in misura maggiore di quanto erano fatte prima dell'acquisizione della società ST. Lei diceva che non ho risposto alla domanda. Io riguardo agli svii le ho detto che la maggior parte delle cause, l'ho detto prima e lo ripeto, sono causa dell'infrastruttura ferroviaria. Αναφέρομαι λοιπόν σε ό,τι αφορά την συντήρηση του τροχαίου υλικού, ότι αυτή υλοποιείται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και δεν υπάρχει έλλειψη σε ό,τι αφορά το τροχαίο υλικό. Τώρα, σχετικά με το προσωπικό, αναφέρω ότι την εποχή της εξαγοράς της τότε Τρένοσε, νυν Hellenic Train, το προσωπικό ανήρχετο σε 500 εργαζόμενους. Σήμερα είμαστε περίπου στους 1.300, δηλαδή έχουν γίνει σταδιακά προσλήψεις και συγκεκριμένα ο αριθμός των εργαζομένων σήμερα είναι 1.250 εργαζόμενοι. Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο προσωπικό, την ηλικία του προσωπικού, τις επαγγελματικές αρμοδιότητες που έχουν, είναι πολύ συγκεκριμένες και η δήλωση που μιλούσε για έλλειψη ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται σαφώς με την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα ετήσιο σχέδιο το οποίο καταρτίζεται και υλοποιείται κάθε χρόνο και αφορά στην κατάρτιση του προσωπικού, στις προσλήψεις των αναγκαίων ανθρώπων, καθώς επίσης και στα ανταλλακτικά τα οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν ακριβώς όχι έλλειψη αλλά υπερεπάρκεια σε ό,τι αφορά τα αποθέματα. Και κλείνω για να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημά σας ότι σε ό,τι αφορά τους εκτροχιασμούς και τις αποκλήσεις των τρένων, αυτές που έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δεν οφείλονται μάλλον σε ευθύνη του ιδιοκτήτη της υποδομής, δηλαδή του ΟΣΕ. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν έχετε δύο ερωτήσεις, κάντε τις ενοποιημένες. Θέλω να κάνω μία. Εντάξει, δύο τις ερωτήσεις και θέλω να κάνω ένα καταληκτικό σχόλιο. Απλά λίγο σύντομα, ναι. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε τον κύριο. Έχουμε άλλους δύο μάρτυρες, γι' αυτό σας... Ναι, η ερώτηση είναι πιο σύντομη αυτή, ενώ στην απάντηση, ελπίζω ότι θα είναι και η απάντηση σύντομη. Όταν έγινε το έγκλημα των Τεμπών, ποιος από την εταιρεία σας ήταν υπεύθυνος ασφαλείας και ποιος ήταν υπεύθυνος συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης όλου του στόλου του τροχαίου υλικού? La domanda è chi era responsabile della manutenzione? Το ερώτημά σας σχετίζεται με το ποιος ήταν υπεύθυνος συντήρησης του τροχαίου υλικού. Και ασφαλείας. Και υπεύθυνος ασφαλείας για στη διάρκεια του δρομολογίου. Όταν έγινε το έγκλημα. Responsabile della manutenzione del materiale rotabile è il direttore della manutenzione della società, è responsabile della sicurezza interna alla società e il sistema integrato di gestione qualità e sicurezza della società all'interno della direzione tecnica della società Hellenic Train.
σε ό,τι αφορά το ποιος ήταν υπεύθυνος συντήρησης τροχαίου υλικού, ήταν ο επικεφαλής, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Συντήρησης Τροχαίου Υλικού. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποιος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας, υπάρχει εσωτερικό, μάλλον τμήμα Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφάλειας της εταιρείας, το οποίο ασχολείται με τα συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας. Το ρώτησα και θα περάσω μετά στο σχόλιο μου, γιατί σε συνάντηση που έγινε αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, σε συνάντηση με τους εκπροσώπους των τριών σωματείων της εταιρείας σας, έγινε γνωστό ότι παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για την ασφάλεια του δρομολογίου ο κύριος Μπασολέτη, ο οποίος όμως αυτή τη συνάντηση αποποιήθηκε τη συγκεκριμένη ευθύνη και είπε ότι δεν ήταν ορισμένος ως τέτοιος, αλλά μόνο ως υπεύθυνος για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του στόλου. Αν θέλετε μετά να απαντήσετε σε αυτό και να περάσω σε το καταληκτικό μου σχόλιο. No, non ho capito bene quale sarebbe il problema, ma dai documenti aziendali risulta esattamente che c'è il responsabile tecnico che è responsabile della sicurezza dei treni. Probabilmente c'è stata un'incomprensione, da quello che mi ricordo, nel corso di questa riunione. Se ό,τι αφορά, μάλλον σε ό,τι απορρέει και προέρχεται από τα επίσημα έγγραφα της εταιρείας, υπεύθυνος ασφαλείας είναι ο διευθυντής, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της εταιρείας. Σε ό,τι με ρωτήσατε, νομίζω ότι ίσως να υπήρχε κάποιο σημείο δυσνόητο σε ό,τι αφορά το ερώτημα περί υπευθύνου της ασφάλειας. Μάλιστα. Και να κλείσω εγώ με αυτό και αν θέλει στο τέλος ασχολιάσει. Επειδή περιγράφει μια κατάσταση που υπάρχει, υποτίθεται, στους σειρμούς και αποποιείται ουσιαστικά την ευθύνη της Hellenic Train και για την κατάσταση του τροχαίου υλικού. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια επισήμανση σε σχέση με το πώς συνέβαλε και η κατάσταση του τροχαίου υλικού και οι συνεχές βλάβες που αυτό παρουσιάζει στην εξέλιξη του δυστυχήματος, του εγκλήματος στα Τέμπη, είτε άμεσα είτε έμεσα. Και να πω συγκεκριμένα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δύο τρένα της Hellenic Train χάλασαν ενώ εκτελούσαν δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης Λάρισας και οι συνέπειες αυτών των προβλημάτων επηρέασαν έμεσα ή και άμεσα την εξέλιξη του γεγονότος. Το Intercity 63 που κατέβαινε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, που το οδηγούσε μάλιστα ο μοιραίος μηχανοδηγός από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Παλαιοφάρσαλο, παρουσίασε βλάβη κατά την αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη, καθυστέρησε να φύγει κατά μία ώρα λόγω αντικατάστασης της μηχανής του. Αν το συγκεκριμένο τρένο ήταν καλά συντηρημένο και είχε φύγει στην ώρα του, θα είχε φτάσει στο Παλαιοφάρσαλο μία ώρα νωρίτερα και βεβαίως θα ξεκινούσε και μία ώρα νωρίτερα το Intercity 62 με το μοιραίο οδηγό για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι το επιβατικό τρένο δεν θα διασταυρωνόταν ποτέ με το εμπορικό σειρμό στη μονή γραμμή πριν από τους νέους πόρους. Και δεύτερο, το απογευματινό τρένο του προαστιακού από τη Λάρισα προς Θεσσαλονίκη χάλασε εν πορεία, παρέμεινε για 2 με 3 ώρες πάνω στη γραμμή ανόδου, αμέσως αφότου ξεκίνησε από τη Λάρισα, λίγα χιλιόμετρα πριν από το σημείο της μετέπειτα σύγκρουσης. Μέχρι να ρημουλκηθεί το τρένο πίσω στη Λάρισα, είχε αποκλειστεί η γραμμή ανόδου και λειτουργούσε μόνο η γραμμή καθόδου από τη Λάρισα μέχρι και τους νέους πόρους. Αυτό το γεγονός του αποκλεισμού που ξεπεράστηκε λίγη μόλις ώρα πριν γίνει το εγκληματικό συμβάν, είναι ένα από αυτά που θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει σύγχυση τόσο στο σταθμάρχη της Λάρισας και των νέων πόρων, όσο και στο μοιραίο μηχανοδηγό, ο οποίος εν πάση περιπτώσει, λόγω και αυτών των συχνών εναλλαγών στο δίκτυο, θα μπορούσε και να μην ξεπλάγει, να μην του φανεί περίεργο
ότι άλλαξε πορεία που και ήταν στη γραμμή καθόδου και παρότι δεν είχε πάρει το συγκεκριμένο έντυπο. Με βάση δηλαδή τις οδηγίες που του έδωσε ο Σταθμάρχης, θα μπορούσε να μην του φανεί περίεργο το ότι αυτός βρισκόταν στη γραμμή καθόδου. Αυτά όλα και με δεδομένες τις ανεπάρκειες που δεν αφαιρούν τις ευθύνες φυσικά στα συστήματα ασφαλείας που αν λειτουργούσαν θα είχαν σταματήσει τα τρένα που βρίσκονταν σε αντίθετη πορεία, δηλαδή μιλάω για το ETCS και ενδεχομένως και το GSMR, όλα αυτά σε συνδυασμό με δεν αναιρούν τις ευθύνες που δημιουργούνται στην εταιρεία για την κατάσταση του αρχαίου υλικού που δημιουργεί αυτές τις συχνές καθυστερήσεις, τις συχνές διακοπές στην κυκλοφορία. Μαζέψτε, παρακαλώ, ευχαριστώ. Που τελικά διαμορφώνουν και αυτού του είδους δυστυχώς το εκρηκτικό μείγμα. Ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Θερμή παράκληση. Κατανοώ ότι έχουμε τον κύριο Καποτόρτο σήμερα, όμως συνήθως δίνουμε στους βουλευτές 5 συν 3 λεπτά. Αντιλαμβανόμενος ότι χρειάζονται κάποια πράγματα να ερωτηθούν και με έναν μακρύ κατάλογο έχω δώσει 5 συν 5. Μην τα κάνουμε 20. Νομίζω και έχουμε άλλους δύο μάρτυρες σήμερα. Κύριε Καποτόρτο, σε μισό λεπτό την απάντησή σας. Molto brevemente, tutti i treni in servizio sono stati verificati ed erano tutti in regola con tutte le manutenzioni effettuate. Il fatto che si possa verificare un guasto non è relativo alla mancanza di manutenzione, è relativo molte volte alla vetustà dei treni. Non si possono far diventare nuovi treni che hanno 30 o 40 anni. Però ripeto che i treni coinvolti nell'incidente, tutti i treni di cui ha parlato lei, erano in regola perfettamente con tutte le attività di manutenzione svolte. In sinopsi che in tachi, όλα τα τρένα τα οποία παρέχουν υπηρεσία πληρούν τις προδιαγραφές συντήρησης. Τώρα, σε περιπτώσεις βλαβών, σε κάποια περίπτωση που δημιουργείται κάποια βλάβη, τρένα τα οποία έχουν συντηρηθεί, επαναλαμβάνουν σύμφωνα με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουμε να τηρούμε και τηρούνται, δεν μπορούν να παραβλέψουμε το παράγοντα της παλαιότητας των τρένων όταν μιλάμε για τρένα ηλικίας 30 και 40 ετών. Επαναλαμβάνω όμως ότι οι συντηρήσεις του τροχαίου υλικού γίνονται πάντοτε και τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές. Επειδή η κυρία Κομνηνάκα αναφέρθηκε στο χαρακτηρίσε μοιραίο τον μηχανοδηγό λόγω του τραγικού δυστυχήματος, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου, με το δικαίωμα που μου δίνει ο κανονισμός ως πρόεδρος, πόσο φυσιολογικό θεωρείται ένας άνθρωπος με δύο εγκεφαλικά να είναι μηχανοδηγός και πόσες τέτοιου είδους στατιστικά περιπτώσεις έχετε στους φακέλους και τα στοιχεία της Hellenic Train με εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακά νοσήματα σε τέτοιου είδους θέσεις ευθύνης. Θα ήθελα συγκεκριμένο στατιστικό δεδομένο, αριθμό. Le visite mediche vengono effettuate dal personale medico certificato e vengono verificate in base a standard molto approfonditi e molto precisi. Nel caso in particolare di uno dei due macchinisti, perché ricordiamo sempre che questo macchinista era a bordo treno, ma erano due i macchinisti a bordo treno sul treno passeggeri e due macchinisti sul treno merci. In ogni caso la verifica è stata fatta e dalle informazioni che abbiamo raccolto successivamente alla richiesta di informazioni mediche risulta che all'interno delle dichiarazioni dei medici che hanno effettuato le visite mediche risultavano a conoscenza di questo episodio. Quindi la valutazione è prettamente una valutazione medica. Non sono in grado di rispondere adesso se ci sono altri casi di quel tipo perché, come ho spiegato, l'impresa ferroviaria non effettua delle verifiche sullo stato di salute dei lavoratori in maniera diretta, ma lo fa tramite i medici. Quindi i medici possono essere a conoscenza se ci sono altri casi di quel tipo, ma l'impresa ferroviaria riceve un certificato medico in cui viene specificato se i macchinisti e il personale di accompagnamento del treno sono idonei o meno a svolgere il servizio per la circolazione, per la gestione del servizio ferroviario.
Επαναλαμβάνω ότι οι ιατρικές εξετάσεις, οι ιατρικοί έλεγχοι γίνονται από ιατρικό προσωπικό πιστοποιημένο. Πιστοποιημένους ιατρούς οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένες επιστημονικές προδιαγραφές. Σε ό,τι αφορά και επαναλαμβάνω τον ένα εκ των δύο μηχανοδηγών που επέβαιναν τις μοιραίες αμαξοστοιχίας, διότι υπάρχουν δύο μηχανοδηγοί στην επιβατική αμαξοστοιχία και δύο μηχανοδηγοί στην εμπορική αμαξοστοιχία. Ο έλεγχος ο οποίος γίνεται, όλοι οι ιατρικοί έλεγχοι και όλα τα αρχεία τα οποία υπάρχουν στους ιατρικούς φακέλους είναι εις γνώση των ιατρών. Επαναλαμβάνω ότι οι ιατροί αξιολογούν και όχι η σιδηροδρομική εταιρεία. Η Hellenic Trail λοιπόν δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχει προσωπικό ιατρικό εσωτερικό, αναθέτει σε εξωτερικούς ιατρούς πιστοποιημένους να διενεργήσουν τους συγκεκριμένους ιατρικούς ελέγχους. Σε άλλες περιπτώσεις λοιπόν υπάρχουν τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδουν οι συγκεκριμένοι ιατροί και αφορούν και στο προσωπικό που επιβαίνει της αμαξοστοιχίας, δηλαδή και στους μηχανοδηγούς και στο προσωπικό ασφαλείας επί των αμαξοστοιχιών. Θα επιμείνω γιατί δεν μου απαντήσατε. Δώστε μου έναν αριθμό πόσων μηχανοδηγών έχετε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή σας και σε ενέργεια που έχουν υποστεί εγκεφαλικά και πόσους έχετε με καρδιολογικά επεισόδια. Και η δεύτερη μου ερώτηση, σε συνδυασμό με την πρώτη, και θα ήθελα μια σύντομη απάντηση για να δώσω στους συναδέλφους. Εσείς θα στέλνατε τα παιδιά σας με ένα τρένο στο οποίο θα γνωρίζατε ότι έχει υποστεί ένας μηχανοδηγός δύο εγκεφαλικά? Εσείς θα ταξιδεύατε με ένα τέτοιο τρένο? Έχετε δώσει όρκο και σας δεσμεύει. Και τρίτη ερώτηση, να μου τα απαντήσετε όλα. Στα πόσα εγκεφαλικά βγάζετε εκτός λειτουργίας, εκτός εργασίας, έναν μηχανοδηγό? Στα 3, στα 4, στα 5? Non sono a conoscenza di altre situazioni, così come non eravamo a conoscenza della situazione di questo macchinista. Ne siamo venuti a conoscenza anche noi dalle ultime notizie della scorsa settimana, l'azienda non era a conoscenza. E in ogni caso la valutazione medica non è una valutazione soggettiva da parte dell'impresa ferroviaria, del datore di lavoro, ma viene fatta dai medici. Quindi io non sono in grado di rispondere a una domanda di questo tipo, perché lo può fare unicamente un medico. Io dico solo che ci sono casi in cui macchinisti e personale di bordo ha avuto anche dei problemi seri di salute, dopo un periodo di convalescenza ha potuto ritornare a fare il proprio servizio ferroviario. Quindi la valutazione medica, come risulta dai documenti, è stata fatta dai medici, che sono in grado di definire o meno se un macchinista può o meno svolgere il suo servizio. E panalambano, απαντώντας στο ερώτημά σας, ότι δεν γνωρίζω αν υπάρχουν στοιχεία στατιστικά που αφορούν σε παρόμοιες ή άλλες περιπτώσεις. Είναι κάτι το οποίο μάθαμε και εμείς μόλις προεβδομάδως σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μηχανοδηγό. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η ιατρική αξιολόγηση γίνεται από πιστοποιημένους ιατρούς, δεν είναι υποκειμενική αξιολόγηση της εταιρείας, της Hellenic Train, και εμείς χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένους γιατρούς, οι οποίοι πιστοποιούν και αξιολογούν αν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας που έχει υποστεί ένας εργαζόμενος τον καθιστά ικανό ή μη ικανό να εξακολουθήσει μετά από κάποιο διάστημα νοσηλείας να ασκεί τα καθήκοντά του. Επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω να υπάρχουν κάποια άλλα αντίστοιχα περιστατικά. Έτσι όπως μου απαντήσατε, καταγράφω ότι δεν μου δίνετε κάποιο στατιστικό δεδομένο, άρα δεν έχετε γνώση ως Διευθύνων Σύμβουλος σοβαρών ιατρικών δεδομένων για τους μηχανοδηγούς σας. Για μια πολυεθνική εταιρεία η οποία έχει έρθει και έχει κάνει μια τόσο σοβαρή επένδυση στη χώρα μας, δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι κάπως περίεργο? Και δεν μου απαντήσατε αν εσείς θα ταξιδεύατε με ένα αεροπλάνο ή με ένα τρένο με κάποιον μηχανοδηγό ο οποίος έχει 2, 3, 4 ή 5 εγκεφαλικά. Ή αν θα στέλνατε τα παιδιά σας. Θα τα στέλνατε τα παιδιά σας, έχετε παιδιά? L'impresa ferroviaria si occupa di verificare lo stato di salute dei propri dipendenti attraverso i medici, quindi sono i medici che stabiliscono
se un macchinista può o meno guidare un treno. Quindi un macchinista che viene reso idoneo, per me è un macchinista che può guidare il treno, certo. Κοιτάξτε, η σιδηροδρομική εταιρεία κάνει χρήση εξωτερικών επιστοποιημένων γιατρών οι οποίοι και αξιολογούν την αξιοπιστία, την ικανότητα δηλαδή εκτέλεσης καθηκόντων του προσωπικού. Με βάση την αξιολόγηση των γιατρών ασκούνται τα καθήκοντα από πλευράς του προσωπικού. Βεβαίως, αν ένας μηχανοδηγός κριθεί ικανός να παρέχει το έργο του, δεν έχουμε λόγο να αντιδράσουμε, μάλλον να έχουμε διαφορετική γνώμη. Και απαντώ στο ερώτημά σας, ασφαλώς. Ασφαλώς θα ταξιδεύατε. Μάλιστα. Είναι σαφές. Ωραία. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Βρετό για μία ερώτηση. Κύριε Βρετό, έχετε ξαναρωτήσει μία-δύο ερωτήσεις maximum. Δεν θα σας δώσω παραπάνω. Κοιτάξτε, θα με σεβαστείτε όπως σεβαστήκατε και τους άλλους συναδέλφους. Δεν θα πάω στα 20 λεπτά, αλλά προκύψανε θέματα που θέλω το πεντάλεπτο, το πεντάλεπτο και το πεντάλεπτο. Τουλάχιστον αυτό που είπατε για όλους τους συναδέλφους, χωρίς να το καταστρατηγήσω, 5 και 5, έτσι. Όχι, 20, 5 και 5. Είστε εισηγητής, έχετε ρωτήσει. Μα το ίδιο έχει γίνει και με. Κύριε Βρετέ, δεν θα το διαπραγματευτώ. Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω την αδυναμία σας. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω την αδυναμία σας όταν τίθονται από το πεδίο. Εγώ καταλαβαίνω την αδυναμία σας να ακολουθήσετε μια διαδικασία ως νέο κόμμα. 5 λεπτά. Εμένα με ενδιαφέρει να ακολουθώ τη συνείδηση του λαού. Εμένα με ενδιαφέρει να ακολουθώ τη συνείδηση του λαού, γιατί όταν από το Προεδρείο ακούγονται ερωτήσεις για στατιστικές προσεγγίσεις, θα ήθελα να ρωτήσω τον μάρτυρα με την εμπειρία που έχει από τις διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη, σε σιδηροδρομικά και θεσμικά όργανα, αλλά και σε διαχείριση σιδηροδρόμων, στατιστικά πόσο πιθανό, αν έχετε αντιμετωπίσει, είναι 3 μηχανοδικοί, 2 οι μηχανοδηγοί που προβλέπεται από τον κανονισμό και ένας συνοδός μηχανοδηγός, όπως αναφέρει και από συνδικαλιστή, να πάθουν ταυτόχρονα εγκεφαλικό και καρδιακή ανακοπή. Πόσο συχνό είναι αυτό στατιστικά? 3 άνθρωποι, χειριστές, να πάθουν ταυτόχρονα ανακοπή και εγκεφαλικό. Beh, insomma, ripeto che io rispondo a queste domande perché sento di dover rispondere al popolo, al Parlamento, però ripeto che le mie risposte non sono risposte di un medico. Statisticamente potremmo dire che tutti e quattro i macchinisti in contemporanea possono avere attacchi di questo tipo e ritengo che sia una cosa con una scarsissima probabilità. Επαναλαμβάνω ότι οι απαντήσεις που δίδω και είναι χρέος μου να απαντώ ενώπιον του ελληνικού λαού και ενώπιον του ελληνικού κοινοβουλίου, δεν απαντώ ως γιατρός με την ιδιότητα του γιατρού. Στατιστικά, σε ό,τι αφορά τα 4 περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακού προβλήματος, είναι σπανιότατο. Είπατε στην προηγούμενη εξέτασή σας ότι τα μαύρα βαγόνια ή αδήλωτα βαγόνια, τα οποία είναι υπαρκτά σε όλους τους σιδηροδρόμους, σίγουρα στον ελληνικό σιδηροδρόμο, δεν είστε σε θέση να τα διαφυνίσετε με το εσωτερικό σας έλεγχο, γιατί αν είναι ακατάλληλα τα υλικά που μεταφέρουν, όπως το ξυλόλιο και επικίνδυνα και έφλεκτα, έρχονται σφραγισμένα από τις θελωνιακές αρχές. Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές που τα σφραγίζουν και που εσείς δεν μπορείτε να διαπιστώσετε αν έχουν αλλαχθεί τα έγγραφα συνοδείας τους? Il treno merci dell'incidente è stato oggetto di un'attenta analisi da parte delle autorità. Il treno è stato, i vagoni chiusi sono stati aperti, è stato verificato completamente il contenuto di questo treno, quindi era tutto perfettamente in regola. Σε ό,τι αφορά την εμπορική αμαξοστοιχεία, η οποία και αποτέλεσε αντικείμενο εξονυχιστικής έρευνας
από πλευράς των αρμοδίων αρχών. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι τα βαγόνια ανοίχθηκαν, αποσφραγίστηκαν δηλαδή, και ελέγχθηκε πλήρως το μεταφερόμενο υλικό, το οποίο ήταν ακριβές, όπως ακριβώς τα συνοδευτικά έγγραφα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο υλικό. Σε ποιο σταθμό και από ποιους έγινε, ανοίχθηκε και πότε? Ho inviato la documentazione, immediatamente dopo l'incidente i treni sono stati spostati su ordine, i vagoni che si potevano spostare sono stati mossi su ordine del gestore dell'infrastruttura ferroviaria e dell'autorità di pubblica sicurezza intervenuta. Σε ό,τι αφορά τώρα τα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν και περιγράφουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο, ευθύς αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, μετά το δυστύχημα, όσα εκ των βαγονιών μπορούσαν να μετακινηθούν, κατόπιν εντολής η οποία δόθη από τον ιδιοκτήτη της υποδομής, τον ΟΣΕ, και από τις αρμόδιες αρχές τις αστυνομικές, μεταφέρθηκαν τα συγκεκριμένα βαγόνια. Πριν το δυστύχημα, πότε ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν τα έγγραφα και από ποια υπηρεσία? Άλλη μία, έτσι, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε την τύχη μας. Sì, il personale di Elenitren che si occupa della verifica delle distinte e del contenuto di questi treni. Έγινε από το προσωπικό της Hellenic Train, το οποίο έχει την αρμοδιότητα ελέγχου και εξακρίβωσης περιεχομένου των συνοδευτικών εγγράφων. Επομένως, και είναι η τελευταία ερώτηση, θα μας καταθέσετε, αν δεν έχει κατατεθεί στα έγγραφα, το αποτέλεσμα του ελέγχου του εσωτερικού σχετικά με τα χαρακτηριστικά τα χημικά των ελαίων σιλικόνης, τα οποία είναι τόσο έφλεκτα κατά δήλωση των τεχνικών σας συμβούλων, τόσο πτυτικά και τόσο εκρηκτικά, έτσι ώστε να επιφέρουν αυτό το δυστύχημα που είχε να κάνει με τα εξαΐωση. Να καλώ ησυχία, ρωτάει ο συνάδελφος. Να ηρεμήσουν λίγο, γιατί δεν την ακούσατε. Έτσι. Θέλουμε τα έγγραφα καταρχήν, για να κάνουν τελευταία ερώτηση, του εσωτερικού ελέγχου, που σας βεβαιώνουν ότι τελικά όλη αυτή η έκρηξη που συνέβη οφείλεται στα χημικά χαρακτηριστικά των ελαίων σιλικόνης, αυτής της εσωτερικής μελέτης που σας κατατέθηκε. Και κλείνοντας, αυτό είναι ως κατάθεση γράφων, δεν είναι ερώτηση, έτσι, για να μην χάσω το χρόνο. Κατατέθηκε από τον κύριο Λαζαρίδη στην προηγούμενη συνεδρία βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ένα δημοσίευμα του News Bob με ημερομηνία 3 Τρίτου 23, 12 και 28. Ντάριο Λο Μπόσκο, ο πρόεδρος της Hellenic Train, έχει καταδικαστεί για δωροδοκία στην Ιταλία. Το ερώτημα ποιο είναι? Αυτό το δημοσίευμα όπου καταθέτει ευθεία μορφή για τον πρόεδρο της εταιρείας που εσείς εδώ ως μάνατζερ εκπροσωπείτε. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ ως μάνατζερ, γιατί καταφέρατε από το 19 μέχρι το 22 μία σύμβαση που σας υποχρέωνε να καταθέσετε, να επενδύσετε 400 με 450 εκατομμύρια για τροχείο υλικό, να καταφέρετε την κυβέρνηση να αποδεχτεί τον κύριο Καραμαλή τότε, νομίζω, πέστε μου αν κάνω λάθος, να περιοριστεί αυτή η επένδυση στα 163 εκατομμύρια για παλιές γραμμές και παλιά βαγόνια που δεν πληρούσαν τα χαρακτηριστικά σπυροπροστασίας μεταχειρισμένα, να αναγκάσετε την κυβέρνηση να αγοράσει νέες μηχανές. Όχι, δεν είναι, ερώτηση είναι, δεν κάνω δεν κατάχρηση. Είναι, δεν θα σε παρακαλώ τώρα, κύριε. Εγώ σας παρακαλώ. Εγώ θέτω τους όρους. Προφανώς φασιστικά θέτε τους όρους. Αλλά να κόπτετε ερώτηση πρώτη φορά σε δημοκρατικό κοινό. Είστε εισηγητής και ρωτάτε δεύτερη φορά. Ρωτάω, γιατί έχω το δικαίωμα. Έχω το δικαίωμα όπως κι άλλοι. Ολοκληρώστε τώρα. Ωραία, να ολοκληρώσω τώρα. Ωραία.
Αλλιώς θα κόψω χρόνο από τους εισηγητές στους επόμενους μάρτυρες. Ωραία, κόψτε από το εμένα, δεν όχι απαλώς. Θα... Όχι, όχι, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εγώ βάζω τους κανόνες. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Αποδεχόμενος ότι εσείς βάζετε σε μισό λεπτό. Ολοκληρώστε. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ προεδρεύω. Ναι. Ολοκληρώστε. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε. Μόλις μου πείτε. Δεν αγορεύετε εδώ. Ρωτάτε. Ρωτάτε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε σε 5 λεπτά. Είναι πρώτη φορά, σας παρακαλώ, να μου ολοκληρωθεί ο χρόνος από τον επόμενο μάρτυρα. Ολοκληρώστε όλοι. Όχι, ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Ακούστε το αίτημά μου. Παρακαλώ. Ούτε το αίτημά μου να ακούσετε. Ολοκληρώστε. Διαδικαστικά. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Προχωρήστε. Χωρίς να ξέρετε τι θα πω. Ναι, ξέρω, κατάλαβα. Όχι, δεν ξέρω, καταλάβατε τίποτα. Ολοκληρώστε. Αν κρίνω από τις ερωτήσεις που θέτετε, δεν έχετε καταλάβει. Παρακαλώ. Έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Ολοκληρώστε σε 10. Σταματήστε το αυτό που κάνετε. Σταματήστε το αυτό που κάνετε, παρακαλώ, και ολοκληρώστε. Αφήστε το τώρα. Ολοκληρώστε την ερώτησή σας. Μην αγορεύετε εδώ. Είναι η δεύτερη σας φορά που ρωτάτε. Σας παρακαλώ. Σεβαστείτε τους συναδέλφους σας. Παρακαλώ. Η κατάθεση στοιχείων δεν είναι αγορεύση. Ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε επιτέλους, αυτό σας λέω. Αφήστε χωρίς διακοπή. Το μισό λεπτό είναι δικαίωμα του καθενός. Αφήστε το μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, κύριε Βρετέ. Αφήστε το να ολοκληρώσω. Τελειώνετε. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια προεδρία. Έτσι. Και εγώ πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να περνάει τόσο πολύ τον χρόνο του. Πάμε. Όλα καταγράφονται. Ευχαριστώ. Επομένως, συγχαρητήρια ως μάνατζερ, δεν είναι. Είναι η ερώτηση αυτό. Που καταφέρατε μια κυβέρνηση από τα 350 εκατομμύρια που είχατε αναλάβει επένδυση να την πείσετε να κατέβετε στα 163. Συγχαρητήρια ως μάνατζερ για τα 50 εκατομμύρια που παίρνετε λόγω επιδότησης άγονης γραμμής να τα κάνετε 62 με απόφαση 18-12-23 του κυρίου Σταϊκούρα. Συγχαρητήρια ως μάνατζερ που καταφέρατε. Αυτό είναι ερώτηση τώρα. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Παρακαλώ. Όχι. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, αγορεύετε δεύτερη φορά. Δεν είναι αγόρευση τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Τι σχέση έχω εγώ με την αγόρευση, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Άλλοι είναι αγορητές που ξεγελούν τον ελληνικό λαό. Κύριε... Εγώ καταθέτω μια απλή άποψη. Αφήστε τον ελληνικό λαό και εμείς τον εκφράζουμε. Σας παρακαλώ. Προφανώς. Ερώτηση είπα, το έχει αγόρευση. Δεν είναι αγόρευση. Αγορεύετε. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν δικηγόρος ποτέ. Βεβαίως. 10 λεπτά ερώτηση, τι είσαστε τώρα, τι είναι αυτό εδώ, κύριε Πρόεδρε. Το χρονόμετρο ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό και τελείωσα. Επομένως, συγχαρητήρια και κλείνω, εφόσον ανεξηγείται ο Πρόεδρος, που καταφέρατε εσείς να αγοράζει το ελληνικό κράτος με χρήματα από το ΤΑΑ, Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανθεκτικότητας, μηχανές και εσείς να τις νοικιάζετε. Ερωτώ. Αυτή η καλή συνεργασία που συνέβη, αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή η καλή συνεργασία που συνέβη διαχρονικά από το 19, το 22, το 23, 12, το 23, μετά το ατύχημα με την κυβέρνηση, πώς όλο αυτό τον καιρό δεν είχε καταλάβει η κυβέρνηση ότι το αφεντικό που εξυπηρετείτε είναι καταδικασμένο για δωροδοκία στην Ιταλία, ενώ υπήρχαν τα δημοσιεύματα προγενέστερα, και μάλιστα να φέρετε ότι έχει δωροδοκηθεί εμπλεκόμενος με τρεις δημόσιους αξιωματούχους, οι οποίοι ερευνούνται για διαφορά. Για ποιο λόγο μόνο αυτό? Σταματήστε το. Ούτε σταματήστε. Σας παρακαλώ, κύριε Βρετέ. Θα με αναγκάσετε να πάρω μέτρα. Δεν θα γίνεται ξανά 7 λεπτά ερώτηση. Σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τους συναδέλφους σας. Σέβομαι και ζήτησα από το δικό μου χρόνο. Και θα σας αφαιρέσω το χρόνο στους επόμενους μάρτυρες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, αυτό ήθελα. Δεν σέβεστε. Συμφωνώ. Ναι, αυτό ήθελα. Δεν σέβεστε, σας παρακαλώ. Να μου αφαιρέσετε από το λόγο, κύριε Καποτόρτο, απαντήστε. Ούτε να εξετάσετε, δεν ξέρω. Τέλος. Είμαι παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε Βρετέ. Il, tutti i membri delle società controllate dal gruppo FS devono presentare l'estratto del casellario giudiziario per essere eletti all'interno dei board. Διευκρινίζω ότι όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των θυγατρικών ή των ελεγχόμενων εταιριών του ομίλου FSI για να αναλάβουν καθήκοντα οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα των ποινικών τους μητρώων. Anche quella del presidente Lo Bosco è assolutamente immacolata e dovuta al fatto che le accuse che lei sta citando sono state completamente cancellate perché
nei processi il presidente è stato completamente assolto e c'è una confessione che prova che erano accuse false. Κατά συνέπεια και σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο, τον κύριο Ντάριο Λομπόσκο, το ποινικό του μητρώο εμφανίζεται μηδενικό, δεδομένου ότι αθωώθηκε πανηγυρικά, καθότι οι κατηγορίες που τον βάρεναν ήταν κατασκευασμένες, ψευδείς. Il casellario giudiziario, la fotocopia della copia del casellario giudiziario vi è stata allegata nei documenti che avete ricevuto. Αντίγραφο του συγκεκριμένου ποινικού μητρώου του Προέδρου του κ. Λομπόσκο βρίσκεται μέσα στα έγγραφα τα οποία προώθησα προς εσάς και τα οποία έχετε ήδη λάβει. Όχι, σταματάει η διαδικασία στον κατάλογο που έχει ζητηθεί από την προηγούμενη διαδικασία. Δεν θα την ξεχυλώσουμε τη διαδικασία. Παρακαλώ, ένα λεπτό για την επισήμανσή σας. Παρακαλώ. Έγγραφα από την Alstom σε σχέση με την απόδειξη επισκευής των ETR 470 δεν υπάρχουν εδώ. Να καταγραφεί, παρακαλώ, και να ζητηθεί. Τώρα, το λόγο έχει και κλείνουμε για 5 λεπτά λόγω της κατάχρησης του κυρίου Βρετού. Για 5 και δεν θα δώσω 10. Δυστυχώς έχουν συνέπειες οι ερωτήσεις των 7 και των 10 λεπτών και δεν θα ξαναεπιτραπούν, σας το λέω. Όπως επίσης, για να προχωρήσει η διαδικασία, ενημερώνω τους εισηγητές όλους ότι θα δώσουμε αυστηρά 15 συν 5 λεπτά και όχι 15 συν 10 συν 5 στους επόμενους. Δυστυχώς, οι ερωτήσεις των 10 και των 15 λεπτών έχουν κόστος. Έχει το λόγο τώρα ο κύριος Δημητριάδης για 5 λεπτά, ο κύριος Καλαματιανός για 5 λεπτά. Αυστηρά σας το λέω, θα κόψουμε το χρόνο και η κυρία Παπακώστα για μία ερώτηση. Κύριε Μάτση, καλημέρα. Θα να ρωτήσω, εάν γνωρίζετε πότε βρέθηκε το μαύρο κουτί της μοιράς αμαξοστοιχίας, πού και πού βρίσκεται τώρα. È a disposizione delle autorità giudiziaria. Απαντώ στο ερώτημά σας, το μαύρο κουτί είναι στη διάθεση των δικαστικών αρχών. Το έχουν ζητήσει έως τώρα. Noi abbiamo chiesto tutti i documenti possibili, ma i documenti che sono all'autorità giudiziaria non possono essere esibiti. Έχουμε ζητήσει ως εταιρεία όλα τα απαραίτητα έγγραφα και συναφή, αλλά είναι κατανοητό ότι όλα τα έγγραφα τα οποία είναι στη διάθεση των δικαστικών αρχών δεν μπορούν να μας δοθούν επί του παρόντος. Άλλο ρώτησα εγώ, κύριε, αν έχουν ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές. Τα έχουν ήδη. Είπε στη διάθεση, γι' αυτό το ρωτάω. Είπε στη διάθεση. Είπε στη διάθεση, δεν είπε τα έχουν, είπε στη διάθεση. Άλλο ρώτησα. Μην επεμβαίνετε. Ma non sappiamo se che cosa è stato ritrovato, perché evidentemente sul luogo dell'incidente molto è andato perduto. Δεν γνωρίζουμε όμως μέχρι στιγμής τι έχει προκύψει από το συγκεκριμένο υλικό, δεδομένου ότι στον τόπο του δυστυχήματος καταστράφηκε μεγάλο μέρος των εγγράφων. Λοιπόν, όταν λάβατε το 21, σας ενδιαφέρει είπατε διασφάλιση ασφάλειας, είπατε. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει μια συμβατική υποχρέωση περί λειτουργίας ETCS και σηματοδότησης. Δεν τηρείται όμως αυτή η συμβατική υποχρέωση. Γιατί δεν καταγγείλατε τη σύμβαση τότε, το 19, όταν, γιατί είπατε ότι υπάρχει μια συμβατική υποχρέωση που δεν τηρήθηκε. Γιατί υπήρξε καταγγελία τη σύμβαση από εσάς. Ναι. Όταν υπεγράφει η σύμβαση το 19, γιατί δεν καταγγείλατε. Nel contratto non si parla di ETCS.
Στην συγκεκριμένη σύμβαση δεν γίνεται λόγος για το σύστημα ETCS. Να ρωτήσω, επιδότηση προέβλεπε για το δημόσιο κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια. Προέβλεπε στη σύμβαση αυτή εδώ. Προέβλεπε, προβλέπονταν. Sta parlando del contratto che abbiamo firmato nel 2022. Ναι, ακριβώς. Το 2022 προβλέπονταν επιδότηση. Προβλέπονταν. Ha previsto la sovvenzione in questo contratto di 50 milioni. Scusi, non ho capito la domanda. Συγγνώμη, δεν κατανόησα το ερώτημά σας. Στις 9 Ιουλίου 2022 επικυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Hellenic Train. Ελληνικού Δημοσίου και Hellenic Train. 9 Ιουλίου του 2022. Όπου οι άμεσες επενδύσεις Ιταλικής Τρενιτάλια συγκρόνονται από τα 645 εκατομμύρια στα 77,5 εκατομμύρια. Συγκρόθηκαν. Απεμπολώντας την υποχρέωση του Ιταλικού Ομίλου να αναλάβει κόστος αγοράς νέων τρένων ύψους 215 εκατομμύρια. Λοιπόν. Ολοκληρώνουμε με αυτή την απάντηση, έτσι. Τελικά θέλω να ρωτήσω, για να το συμπυκνώσουμε. Το μνημόνιο 9 Ιουλίου του 2022 που επικυρώθηκε μια σύμβαση. Ναι. Ωραία. Συρρυκνώθηκαν οι επενδύσεις του ομίλου με το μνημόνιο των 9 Ιουλίου 2022. Συρρυκνώθηκαν ή όχι. Με δυσκολεύουν πολύ αυτοί τα μικρά κόμματα. Συρρυκνώθηκαν. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν υπήρξε συρρύκνωση. Allora, ho spiegato la distinzione tra un memorandum che è stato siglato nel 2019 e un contratto che è stato firmato tre anni dopo, nel 2022, dopo una lunghissima negoziazione con lo Stato greco. È chiaro che, come ho spiegato la volta scorsa, il memorandum contiene indicazioni di massima e anche gli investimenti erano menzionati complessivi per il settore ferroviario greco. In funzione di questo memorandum si è aperta una negoziazione con lo Stato greco che ha portato alla definizione di un contratto. Come avviene in tutte le negoziazioni, si arriva a un punto finale di accordo e l'accordo nel 2022 ha previsto l'impegno della società Hellenic Train di un investimento di 163 milioni di euro su acquisto di nuovi treni idrogeno, acquisto di nuovi treni elettrici, nuovi treni TR470 completamente rinnovati e ristrutturati e ulteriori investimenti legati al revamping della flotta. Quindi interessava nel complesso una parte molto grande della flotta destinata al servizio. Ευχαριστώ κύριε Δημητριάδη. 5 λεπτά κύριο Καλαματιανός. Εξηγώ στο ερώτημά σας ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ του MOU, του μνημονίου, το οποίο υπεγράφει και το οποίο φέρει γενικού χαρακτήρα ενδείξεις σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, με βάση το οποίο μνημόνιο, το υπογραφέν, ξεκίνησε μια μακρόχρονη διαπραγμάτευση με το ελληνικό δημόσιο. Διαπραγμάτευση η οποία ολοκληρώθηκε, κατέληξε δηλαδή, σε μια σύμβαση που υπεγράφει το έτος 2022. Βάσει αυτής της σύμβασης προβλέπονταν επενδύσεις της τάξης των 163 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά νέων τρένων υδρογόνου και νέων ηλεκτροκίνητων τρένων και βεβαίως την πλήρη ανακατασκευή των τρένων ETR 470. Αφορούσε όμως η συγκεκριμένη υπογραφή σας σύμβαση και όλον τον στόλο το σιδηροδρομικό ο οποίος θα κυκλοφορούσε στην υποδομή. Ο κ. Καλαματιανός τώρα έχει πάει. Κύριε Μάρτυρα, θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο, τις συζητήσεις, τις συναντήσεις, συμμετείχατε και εσείς προσωπικά? Io ho partecipato alla fase finale perché come ho spiegato io sono entrato in azienda in Hellenic Train alla fine del 2021, quindi oramai quando la fase di negoziazione era nella fase conclusiva. Όπως εξήγησα, συμμετείχα στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων με δεδομένο ότι ανέλαβα καθήκοντα περί τα τέλη του έτους 2021.
Μάλιστα. Ο Υπουργός, ο κ. Καραμαλής, συμμετείχε σε αυτές τις διαδικασίες. Τον έχει συναντήσει κάπου, κάποτε. Sì, l'ho incontrato in alcune occasioni. È evidente che nella negoziazione diretta partecipavano i funzionari del Ministero insieme ai funzionari di Hellenic Train. Ασφαλώς τον συνάντησα κάποιες φορές, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στις διαπραγματεύσεις τις οποίες αναφέρθηκα συμμετείχαν αξιωματούχοι από πλευράς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και αξιωματούχοι της εταιρείας της σιδηροδρομικής της Hellenic Train. Για αυτή τη συμφωνία, την τελική σύμβαση, έχει συζητήσει με τον Υπουργό? Τι. Μάλιστα. Ναι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας του έχει πάρει απόφαση για να εκτελέσει επενδύσεις άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Τελικά εξαλείφθηκαν αυτές οι επενδύσεις ή, όπως μας είπε, έκανε η εταιρεία του επενδύσεις 163 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί δεν εφαρμόστηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του? Il Consiglio di amministrazione ha approvato questo contratto. L'approvazione è stata fatta di questo contratto con i 163 milioni di investimenti previsti nei rotabili. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε απόφαση η οποία ελήφθη βάσει της υπογραφής ασύμβασης και η οποία κάνει λόγο για επενδύσεις της τάξης των 163 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, ρώτησα γιατί δεν εκτελέστηκε η απόφαση αυτή. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il contratto che è stato firmato a maggio del 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση η οποία ελήφθη τον Μάιο του 2022. Στο αρχικό σχέδιο της σύμβασης περιλαμβάνονταν επενδύσεις, μάλλον έργα από την πλευρά του Δημοσίου, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Τελικά εξαλείφθηκαν και αυτά τα έργα. Γιατί δέχτηκε η εταιρεία σας να εξαλειφθούν, δεν ήθελε να γίνουν έργα που αφορούν και την ασφάλεια του δικτύου από την πλευρά του Δημοσίου στο δίκτυο? Non ho capito a cosa si riferisce. In ogni caso, ripeto che l'approvazione in mia presenza della bozza contrattuale che poi è stata firmata è stata approvata dal Consiglio di amministrazione. Io conosco questo passaggio, che è il passaggio che ha portato alla firma del contratto. Non ho conoscenza, non ero amministratore delegato, di altre autorizzazioni fatte al Consiglio di amministrazione a riguardo. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ήταν το αντικείμενο έγκρισης από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ ενέκρινε ένα προσχέδιο, το οποίο τελικά η τελική του μορφή ήταν υπογραφή σε σύμβαση και αναφερόταν στο συγκεκριμένο τμήμα, στο συγκεκριμένο χωρίο της σύμβασης. Περαιτέρω δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Το ρωτώ αυτό, μήπως αυτά τα δύο πράγματα συνδέονται, δηλαδή η μείωση της επένδυσης της εταιρείας από άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε 163 εκατομμύρια ευρώ και η απάλληψη της υποχρέωσης του Δημοσίου να εκτελέσει έργα 400 εκατομμυρίων ευρώ στο δίκτυο που αφορούν και την ασφάλεια συνδέονται. Μήπως αυτά τα δύο συνδέονται, η μείωση της υποχρέωσης της εταιρείας και η μείωση της υποχρέωσης του Δημοσίου? Non mi risulta assolutamente alcun accordo di questo tipo. Ripeto che la negoziazione è durata tre anni, il memorandum siglato definiva un quadro molto ampio e generale del sistema ferroviario greco e l'impegno dell'impresa ferroviaria all'interno del contratto come provider del servizio comprende ingenti investimenti, oltre 163 milioni di euro. Επαναλαμβάνω, δεν προκύπτει από πουθενά κάτι σχετικό και επαναλαμβάνω ότι μετά από τριετούς διάρκειας διαπραγματεύσεις
οι οποίες στηρίχθηκαν ως απαρχή στο συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει γενικού χαρακτήρα διατάξεις, καταλήξαμε σε μία δεσμευτικού χαρακτήρα σύμβαση, η οποία και υπεγράφει, στην οποία γίνεται σαφής λόγος για επενδύσεις πέραν των 163 εκατομμυρίων ευρώ. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Μάρτυρα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Καραμαλή, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας σας ήταν και νομικός σύμβουλος του Υπουργείου, και αν ναι, δεν υπάρχει θέμα αθέμητου ανταγωνισμού και σύγκρουση συμφερόντων? No, absolutamente no. Όχι, κατηγορηματικά όχι. Σε ποιο θέμα, αν ήταν νομικός σύμβουλος δικός σας και του Υπουργείου, ήταν καταρχάς νομικός σύμβουλος ο ίδιος, ο δικός σας και του Υπουργείου? No, erano due persone diverse. Όχι, πρόκειτο για δύο διαφορετικά άτομα. Ο κύριος Κροκίδας δεν είναι νομικός σας σύμβουλος, δεν ήταν νομικός σας σύμβουλος? Κροκίδας, σας λέει κάτι το όνομα? È un dipendente di Elenitren che lavora nella direzione legale. Είναι ένας εργαζόμενος της εταιρείας Hellenic Train, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στην νομική διεύθυνση της εταιρείας. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Καλαματιανό. Η κυρία Παπακώστα. Μια τελευταία, καλημέρα σας. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μάρτυρα. Στα τέλη Δεκέμβρη του 2022 επευλήθη ένα πρόστιμο στην Hellenic Train από την ΡΑΣ ύψους 300.000 ευρώ για σοβαρή παράβαση, παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1371 του 2007 που θίγουν τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτό το πρόστιμο επευλήθη κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας από την αρμόδια αρχή εξαιτίας της σφοδρής ταλαιπωρίας που υπέστησαν 820 επιβάτες λόγω της επέλευσης του χιονιά Ελπίδα, όπου για πάρα πολλές ώρες εγκλωβίστηκαν εντός ιρμών ή εκτός των σταθμών χωρίς να έχουν σαφή έγκαιρη ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων τους. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν καταβάλατε το πρόστιμο των 300.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Σας ευχαριστώ. La sanzione di 300.000 euro è stata appellata dalla società. Σε ό,τι αφορά την κύρωση της τάξης των 300.000 ευρώ, η εταιρεία μας προσέφυγε σε έφεση. Perché la società ritiene di aver ricevuto in maniera impropria questa sanzione. Διότι θεωρεί η εταιρεία ότι επευλήθη συγκεκριμένη κύρωση ως μη όφιλε. Poiché la gestione della circolazione ferroviaria in quella particolare evenienza, sappiamo bene che si è trattato della tempesta Elpis che ha provocato danni ingenti a tutta l'area di Atene, non solo ad Atene, bloccando addirittura 3.000 veicoli lungo l'autostrada, e Hellenic Train si è fatta carico di effettuare dei treni straordinari per aiutare i passeggeri intrippolati nelle auto. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη σε ό,τι αφορά την διαχείριση των σιδηροδρόμων. Αναφέρεστε προφανώς στη συγκεκριμένη θεομηνία Ελπίδα, η οποία δημιούργησε τεράστιες ζημίες και προβλήματα σε όλο το λεκανοπέδιο των Αθηνών. Θυμίζω την ακινητοποίηση 3.000 οχημάτων στο πλαίσιο της Αττικής Οδού, όπου η εταιρεία μας, η Hellenic Train, έθεσε στη διάθεση των επιβαίνοντων στα οχήματα αυτά για τον απεγκλωβισμό τους συγκεκριμένα τρένα. I treni sono stati inviati dal gestore dell'infrastruttura sulla linea ferroviaria e l'Hellenic Train si è trovata con i treni bloccati, i passeggeri da assistere e questo è stato il motivo per cui non è stato neppure possibile inviare bus sostitutivi come di solito facciamo perché anche le strade erano bloccate. Βεβαίως, ο διαχειριστής της υποδομής, ο ΟΣΕ, απέστειλε τα συγκεκριμένα τρένα, τα οποία όμως παρέμειναν εγκλωβισμένα και δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο σειρμό, διότι βεβαίως λόγω της χιονόπτωσης είχαν ακινητοποιηθεί και δεν μπορούσαμε, είχαν κλείσει όλοι οι δρόμοι και δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ούτε και στην περίπτωση αυτή τα λεωφορεία τα οποία χρησιμοποιούμε ως υποκατάστατο.
Tuttavia, Hellenic Train, considerando la propria vicinanza ai passeggeri, ha deciso in completa autonomia di erogare un contributo di 1.000 euro per ogni passeggero che aveva subito questo problema di essere bloccato nel treno per diverse ore, erogando oltre 500.000 euro a 500 passeggeri, cioè 1.000 euro a passeggero. In completa autonomia, non era previsto da nessuna regola. Υπενθυμίζω και υπογραμμίζω στο σημείο αυτό ότι αυτοβούλωση η εταιρεία Hellenic Train κατέβαλε το ποσό των 1.000 ευρώ ανά επιβάτη σε όλους όσοι επέβαιναν και παρέμειναν εγκλωβισμένοι στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία. Δηλαδή κατεβλήθη εν συνόλο το ποσό των 500.000 ευρώ σε 500 επιβαίνοντες. Ευχαριστούμε τον μάρτυρα. Κύριε Καποτόρτο, εδώ ολοκληρώνεται η παρουσία σας στην Επιτροπή μας. Μέσα στις επόμενες ημέρες, η γραμματεία... Τι κύριε Κοκαλή, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η κατάθεση του μάρτυρα σίγουρα ελέγχεται. Κι εγώ θέλω να πω κάτι. Ναι. Να μας ακούσει, εννοείται να μας ακούσει, εννοείται να μας ακούσει. Θα δεχθώ αυστηρά, χωρίς χρόνο, 2 λεπτά για όποια κοινοβουλευτική ομάδα θέλει να τοποθετηθεί. Όμως, εάν τον υπερβούμε αυτό το χρόνο, θα σταματήσω τη διαδικασία. Σεβασμός στους συναδέλφους. Κύριε Τσαρδαρίδη, 2 λεπτά. Ο κύριος Τσαρδαρίδης, αφού θέλουν να τοποθετηθούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Ξεκίνησα όμως, κύριε Πρόεδρε, ξεκίνησα να μιλάω. Εντάξει. Ωραία, κύριε Τσαρδαρίδη, έχετε πρόβλημα να τοποθετηθείτε. 2 λεπτά θέλει. 2 λεπτά όμως. Σας παρακαλώ να με φέρετε σε δύσκολη θέση. Δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Κούκαλη. Επειδή παρακαλώ. Γιατί να έχω, ξεκίνησα να μιλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είδατε, κύριε Πρόεδρε, κάποιο πρόβλημα ότι εξέφρασα. Παρακαλώ. Πώς είναι δυνατόν να έχω πρόβλημα όταν. Τέλος πάντων. Κύριε Πρόεδρε, επειδή όλες οι καταθέσεις των μαρτύρων ελέγχονται, προτείνουμε η κατάθεση του συγκεκριμένου μάρτυρα να διαβαστεί στην εισαγγελία εφετών που διενεργεί την σχετική ανάκριση για το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος, το λέμε ευθέως, της ψευδορκίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κόκαλη για το σύντομο του χρόνου του. Κύριε Τσαρδαρίδη, θέλετε να τοποθετηθείτε τώρα ή να ολοκληρώσουμε με εσάς? Εσείς πέστε μου. Πώς θέλετε. Ως δικαίωμα της πλειοψηφίας. Ας μιλήσουν. Η κυρία Πέρκα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και στην προηγούμενη συνεδρίαση που έκανα ερωτήσεις, πήρα πολλές ψευδείς, πήρα κάποιες μη απαντήσεις, αλλά και πολλές ψευδείς, ψευδέστερες απαντήσεις. Παράδειγμα, για την εξαίρεση του δικαιώματος αποζημίωσης των επιβατών, για τα δικαιώματα των επιβατών. Αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι πράγματι έχουν εξαιρεθεί, είπε όχι. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για την ερώτηση ότι την ασυλία η Hellenic Train. Την εκπορεύεται μάλλον η ασυλία της από το ίδιο το Υπουργείο. Όταν ο κ. Καραμανλής λέει ότι αν ζητούσαμε αποζημίωση για το ΕΛΠΗΣ, θα ζητούσε η Hellenic Train από τον ΟΣΕ. Έχω απάντηση σε δική μου ερώτηση, κοινοβουλευτική. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κόκαλη, γιατί κύριε Καποτόρτο, δεν μπορείτε να εμφανίζετε στο ελληνικό κοινοβούλιο και να αντιμετωπίζετε τη χώρα μας ως αποικία. Σας είπα ότι δεν χρησιμοποιούνται τα τρένα αυτά στην Ιταλία και σας ανέφερα και τα πρότυπα, αλλά στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται. Σας είπα ότι είναι η μόνη μη κρατική σιδηροδρομική εταιρεία η οποία ξαναπαίρνει παράταση για άγονες γραμμές μόνη της σε μονοπόλιο στη χώρα. Στην Ιταλία και στην Ευρώπη αυτά δεν συμβαίνουν. Απαντήσατε είτε ασαφώς είτε ψευδός. Επομένως, συμφωνώ με τον κύριο Κόκαλη να μην επεκταθώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Πέρκα, ο κύριος Δημητριάδης. Συγγνώμη, η κυρία Αποστολάκη. Θα πάμε κοινοβουλευτικά. Ωραία. Δίνεται το λόγο στον. Ωραία, ο κύριος Δημητριάδης. Παρακαλώ, κύριε Δημητριάδη. Και εγώ θα συμφωνήσω, κύριε Πρόεδρε, με τον κύριο Κόκαλη. Υπάρχει σοβαρό θέμα με τη μαρτυρία. Σοβαρό θέμα με τη μαρτυρία. Και θέλουμε και εμείς το βέβαιο να διαβεβαιωθεί στον εφέτη ανακριτή. Υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις που είναι ελεγχόμενες για μας προσωπικά και μας έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και δυσαρέσκεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Δημητριάδη. Πάμε κοινοβουλευτικά για να ολοκληρώσουμε. Η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια όσων έχουν υποθεί από τους συναδέλφους και της εξέτασης του μάρτυρα από εμάς στην πρώτη συνεδρίαση,
Θέλω να επαναφέρω το ζήτημα του μνημονίου του 19 και της αντίστοιχης σύμβασης. Ο κ. Καπορτόρτο αναφέρθηκε στο μνημόνιο θέλοντας συνειδητά να το υποβαθμίσει. Αυτό το μνημόνιο όμως μετεξελίχθηκε σε μία σύμβαση με χρονολογία το 2020, η οποία υπογράφηκε από τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φίλιππο Τσαλίδη και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Μεταφορών. Για τους λόγους που θα μας εξηγήσουν αργότερα οι υπεύθυνοι, δεν ήταν αυτή που οδηγήθηκε στη Βουλή το 2022 τον Ιούλιο και έγινε νόμος του κράτους. Αυτή τη σύμβαση του 2020 θέλουμε να μας την καταθέσει ο κύριος Καποτόρτο. Ευχαριστώ την κυρία Αποστολάκη. Ο κύριος Καραθανασόπουλος. Μας κάνει πραγματικά ενός. Η σύμβαση είναι δημόσια. Μας κάνει πραγματική εντύπωση η τοποθέτηση, βεβαίως, όχι μόνο ο κύριος Καποτόρτο, αλλά και οι προηγούμενοι μάρτυρες προσπάθησαν να οροποιήσουν την κατάσταση, να αποσύρουν τις ευθύνες τις οποίες έχουν. Λογικό είναι αυτό, γιατί βεβαίως έχουν σημαντικές και σοβαρές ευθύνες για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο, για την ασφάλεια και για το έγκλημα στα Τέμπη. Και από αυτή την άποψη εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα και για την ασάφεια των απαντήσεων και για την αοριστία και για την, πώς να το πω, την... τη μετάθεση ευθυνών την οποία προσπαθεί να γίνει από όλους τους μάρτυρες και από το συγκεκριμένο μάρτυρα. Ευχαριστώ κύριε Καραθανασόπουλη. Κυρία Καραγεωργοπούλου. Καταρχήν στο αίτημά μας να προσκομιστούν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι η Alstom τηρούσε όλα τα εχέγγυα για το επίπεδο ασφαλείας των επισκευών των ETR τρένων 470. Αυτά τα πιστοποιητικά δεν έχουν έρθει στην Επιτροπή μας και επαναλαμβάνω ότι η Alstom είναι η εταιρεία που συνδέεται με πάρα πολλά σκάνδαλα αυτά της Σύμβασης 717 στον βαθμό που ως ανάδοχος πολυεθνική κατάργησε λειτουργούντα συστήματα σηματοδότησης για να τα αντικαταστήσει με άλλα. Επιμένουμε στο να προσκομιστούν όλα αυτά τα πιστοποιητικά λίστας έργων που επικυρώνουν την νόμιμη λειτουργία και κυκλοφορία των ETR 470 προβληματικών στις χώρες της Ιταλίας και Ελβετίας, αλλά επιτρεπτών στην κυκλοφορία στην χώρα μας. Και να επισημάνω ότι οι απαντήσεις που έχουν δοθεί σε σχέση με την νόμιμη λειτουργία τα δύο αίτια, τους δύο βασικούς άξονες που δημιούργησαν όλο αυτό το έγκλημα, που είναι η σύγκρουση των τρένων από τη μια και η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, ότι οι απαντήσεις σαφώς και πρέπει να ελεγχθούν, διότι δεν είναι καθόλου πιστικές και δεν έχετε ακόμα προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν τι ακριβώς μετέφερε το τρένο. Αποδώσατε την ευθύνη σε ουσίες, σε έλαια, τα οποία αφορούσαν σε γκράφιτις επί των βαγονιών, ενώ ποτέ στα ιστορικά δεν έχει συμβεί σε καμία χώρα μετά από σύγκρουση τρένων από γκράφιτις σε βαγόνια που οπωσδήποτε υπάρχουν και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις να έχει συμβεί μια τέτοιου μεγέθους πυρκαγιά που προκάλεσε τουλάχιστον τον θάνατο σε 28 από τα 57 άτομα. Είναι κραυγαλαίο και χυδαίο ως απάντηση, διότι οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από τη ζωή λόγω της πυρκαγιάς και όχι λόγω της σύγκρουσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλώρος. Συμφωνώ με τους συναδέλφους περί διαβίβασης της κατάθεσης του συγκεκριμένου μάρτυρα στην εισαγγελία, διότι πέρα από ασάφειες, εδώ θεωρώ ότι έχει παίξει με την νοημοσύνη όλων των μελών της Επιτροπής και έχει προσβάλει και τα θύματα αλλά και όλη την Επιτροπή και τη διαδικασία, διότι ο μάρτυρας σκοπίμως, κατά τη γνώμη μου, δεν απαντούσε σε πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν αποδειχθεί ότι τα γνωρίζουμε και ο ίδιος τα γνωρίζει αλλά δεν θέλει να τα καταθέσει, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποια σύμβαση που ήρθε μέσω του μνημονίου η οποία προέβλεπε την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας μέχρι το 2021 και να λαμβάνει η Hellenic Train 50 εκατομμύρια το χρόνο
Παρ' όλα αυτά, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα συστήματα, δεν καταγγέλει τη σύμβαση, αλλά συνεχίζει και παίρνει τα 50 εκατομμύρια. Άρα δεν τον ενδιαφέρει η ασφάλεια, τον ενδιαφέρουν μόνο πώς να λαμβάνουν το ποσό της επιδότησης από το κράτος. Και αφού θεωρούν υπεύθυνους τους ανθρώπους του ΟΣΕ, για ποιο λόγο δεν έχουν κινηθεί νομικά εναντίον τους? Είναι απαντήσεις που δεν θα πάρουμε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κλείνουμε, ολοκληρώνουμε τον κύριο Τσαυδαρίδη και μία τοποθέτηση, αν θέλει και ο Μάρτυρας στο τέλος, για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι η κατάθεση του κυρίου Καποτόρτου εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής 2 μέρες ήταν απολύτως εξοργιστική, προσβλητική, αλλά και υποτιμητική. Πρώτα για τα θύματα της τραγωδίας, αλλά και για το ελληνικό κοινοβούλιο και τους Έλληνες βουλευτές. Με δυστυχία διαπιστώσαμε ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να ζητήσει ένα συγγνώμη από τα θύματα της τραγωδίας, καθώς στα δικά τους τρένα, της Hellenic Train, έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 180. Και δεν ζήτησε συγγνώμη ούτε στην αρχή της τοποθέτησής του, αλλά ούτε και όταν προκλήθηκε από τοποθετήσεις και δικές μου και άλλων συναδέλφων βουλευτών που του επισήμαναν την τεράστια ευθύνη της Hellenic Train για την ανίποτη αυτή τραγωδία. Είπε κάτι πολύ πετυχημένο ο κύριος Σαράκης κάποια στιγμή ρωτώντας τον, και σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι εδώ ο κύριος Καποτόρτο δυστυχώς δεν ήρθε να μας φωτίσει, αλλά να φωτιστεί ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι ούτε να φωτιστεί ήρθε, απλώς ήρθε εδώ για να ρίξει στάχτη στα μάτια μας, καθώς δεν απάντησε σχεδόν σε καμία ερώτηση που του τέθηκε, απέδωσε το ατύχημα μόνο στο σταθμάρχη, αρνούμενος χωρίς καμιά επιχειρηματολογία να αναφερθεί στα λάθη των μηχανοδηγών της επιβατικής αμαξοστοιχίας και την ευθύνη συνολικά της Hellenic Train. Όλη λοιπόν αυτή η κατάθεσή του ήταν μια εξοργιστική άρνηση των ευθυνών της Hellenic Train, αυτό ήρθε μόνο να μας πει, για να μην μιλήσουμε για την εξαγορά της Τρενοσέα από τη δικιά του εταιρεία, για την οποία δεν μίλησε, για τους όρους που υπήρξαν τότε, για τα 45 μόλις εκατομμύρια ευρώ του τιμήματος της εξαγοράς και για τα τρένα, τα παλιά, τα σαπάκια, τα οποία μας φέραν εδώ για να κυκλοφορεί ο κόσμος. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Τσαυδαρίδη. Κύριε Καποτόρτο, αν θέλετε κάποιο τελευταίο σχόλιο λιγόλεπτο, παρακαλώ. Για να ολοκληρώσουμε την μαρτυρία σας. Να πάει στην εισαγγελία η κατάθεση, εννοείται. No, nulla da commentare. Ουδέν σχόλιο. Για την καταγραφή των πρακτικών και το Προεδρείο θα ήθελε έστω αυτή τη στιγμή να παίρνατε την ευκαιρία για μια συγγνώμη. Το επισημαίνουμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Μάρτυρα, θα σας καλέσει η γραμματεία μέσα στις επόμενες ημέρες για να υπογράψετε την κατάθεσή σας. Ευχαριστούμε για τη μαρτυρία. Μπορείτε να αποχωρήσετε και να κληθεί αμέσως, χωρίς διάλειμμα, ο κύριος Προφυλίδης, ο επόμενος μάρτυρας, για να έρθει να καταθέσει. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε κάποιο στο συνδυασμό των μαρτύρων, στο προγραμματισμό μάλλον. Ο κύριος Προφυλίδης, ο κύριος Προφυλίδης και ο κύριος Πυργίδης είναι οι δύο εμπειρογνώμονες. Και αύριο ο κύριος Χαλκιάς. Αύριο ο κύριος Χαλκιάς και ο κύριος. Έχουμε δύο μάρτυρες αύριο. Και ο κύριος Πατέρας. Ο κύριος Θεοχάρης δεν θα ήταν είναι σήμερα. Την Παρασκευή το πρωί στις 10. Θα κάνουμε μια εξέταση την Παρασκευή. Θερμή παράκληση, και το λέω γιατί η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει. Θα δώσουμε στους εισηγητές 15 συν 5 λεπτά.
Και δυστυχώς λόγω κατάχρησης και δεν θέλω, δεν είναι συγκεκριμένες οι κοινοβουλευτικές ομάδες που το κάνουν, δεν αφορά όλους, όμως λόγω κατάχρησης δεν θα επιτρέψουμε στους εισηγητές δεύτερες ερωτήσεις, παρά το γεγονός ότι εμείς δείξαμε τη διάθεση και αφήσαμε χρόνο. Κάποιοι το σεβάστηκαν, δυστυχώς κάποιοι δεν το σεβάστηκαν.